Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Ξανά κοντά σας στο καλειδοσκόπιο της Ολυμπίας, τελευταία Τετάρτη του Φεβρουαρίου, αυτού του Φεβρουαρίου που πέρασε τόσο μα τόσο γρήγορα, ο γενέθλιος Φεβρουάριος που μας πέρασε τόσο γρήγορα και που μας έκανε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, γιορτινά, ωραία. Σήμερα έχω κι άλλο look και κάθε φορά αλλάζω. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι παίζουμε. Παίζουμε εννοείται. Θέλω να πω πόσο πετυχημένο ήταν το πάρτι της φίλης μου, της Λιλή Πόνου, που έγινε την Κυριακή στου Ζωγράφου. Ήτανε το activist, η ακτιβίστρια η Λιλή Πόνου, που έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, ένα αποκριάτικο πάρτι. Και αν και ήταν η γενέθλιά μου μέρα, δεν πρόλαβα να πάω. Δεν πειράζει. Διασκέδαζα στο Μοσχάτο, στο καρναβάλι. Θέλω να πω καλή επιτυχία στις... σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Όπως κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα, έτσι και αυτή την τελευταία Τετάρτη, παρουσιάζουμε συγγραφείς, ποιητές και μαζί μου είναι ο αγαπημένος μου φίλος που ήρθε για το καλειδοσκόπιο της Ολυμπίας. Που μου ήρθε για το καλειδοσκόπιο της Ολυμπίας από το Βόλο. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Και εμείς καλώς σε βρήκαμε, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Με ξεσήκωσες, λοιπόν, με το πάρτι που είπες. Με ξεσήκωσες πολύ με το πάρτι τώρα. Κοίταξε να δεις, η ζωή είναι μια διασκέδαση. Και στο Βόλο δεν κάνατε αποκριάτικα πάρτι και αυτά? Πολλά, αλλά είμαι λίγο περιορισμένος τώρα με τις παρουσιάσεις, με ένα σωρό δουλειές. Είναι πολλά τώρα, μωρέ. Έχω πέσει είναι, πολλά, ναι. Είναι πολλά, γι' αυτό. Και δεν πνίγεσαι και δεν μπορείς να τα ευχαριστηθείς. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Στάθης Λιόντος. Λιώτης. Ο Στάθης Λιώτης, που έχει έρθει να παρουσιάσουμε εδώ τα βιβλία του. Είναι και η παλιά του συλλογή και η καινούρια. Η καινούρια είναι αυτή εδώ. Θέλω να πω ότι εγώ όταν διάβασα «Στην καρδιά μου γράφει Ελλάδα», μόνο που το διάβασα, παπ, με άγγιξε πάρα πολύ. Και αμέσως ενδιαφέρθηκα να δω ποιος είναι αυτός που έχει γράψει αυτό, που το εμπνεύστηκε με αυτό τον τίτλο. Και που έχει γράψει ποίηματα που είναι αφιερωμένα στην Ελλάδα, στον πολιτισμό της, στον έρωτα. Στον έρωτα. Στον έρωτα. Δεν είμαστε κατεξοχήν λαός ερωτικός. Βέβαια. Ο Έλληνες εννοείται ότι είμαστε. Βέβαια. Εννοείται. Πάω να βγάλω τα γυαλιά μου τώρα που με βλέπεις. Γιατί πώς γίνεται, δεν θα διαβάσω ένα ποίημα, δεν γίνεται? Βέβαια. Εμένα που μου αρέσει να τα διαβάζω. Μ' άγγιξε μόνο ο τίτλος και με άγγιξε. Θέλω να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Όστρια. Βέβαια. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, ναι. Βλέπω εδώ. Και είναι και οικονομική τιμή, 13 ευρώ κειμένε το βιβλίο. Α, ωραία, ναι. Μια χαρά. Είναι πάρα πολύ καλό. Προσιτή. Ναι, βέβαια. Κατανοητή πίση, απλή. Και ξέρεις τι, δεν είναι μικρό βιβλίο ποιητική συλλογή. Είναι αρκετά... Ναι. Είχα άλλα τόσα, αλλά είπα τα καλύτερα να δημοσιεύσω. Να σου πω κάτι, Στάθη, σε ζηλεύω, γιατί εκεί που μένεις έχεις μια πιο κοντινή επαφή με τη φύση. Και έτσι είναι λογικό να έχεις έμπνευση και να γράφεις. Να έχεις έμπνευση και να γράφεις. Τι να λέμε τώρα, είναι μόνο αλήθεια, αυτό είναι φτάνει. Είναι... Αυτό και μόνο φτάνει. Όπα, το μαλλί μου προχωράει και ξέρεις γιατί προχωράει, γιατί το πιάνω από πίσω. Α, γι' αυτό. Ναι, το μαλλί μου, το μαλλί μου και το γυαλί μου. Δεν φέρατε και για μένα μία περοκό όμως, που ζηλεύω τώρα. Είδες, δεν το σκέφτηκα. Είμαι. Έπρεπε να σου φέρω. Βέβαια. Λοιπόν, μετά θα πάμε στο ποιος είσαι, Στάθη. Ναι, βεβαίως, ξεκινάω με την ποιήση, γιατί κάτι γίνεται με τη μουσική και δεν μπορώ να βάλω μουσική. Και μετά θα διαβάσω για το Στάθη. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω όποιο μου κάνει κλικ με τον τίτλο. Βεβαίως. Η τέχνη του Θεού, λοιπόν, αυτό μου κάνει κλικ. Στέκομαι έκθαμπος, εμπρός στη φύση. Τραβώ κάτω το βουνό, περπατώντας. Ναι, αλλά πώς δεν βλέπω καλά.
Κλέβω. Ναι, για διάβασε το εσύ, γιατί εγώ δεν βλέπω τα γράμματα. Στέκομαι έκθαμβος εμπρός στη φύση. Τραβώ κατά το βουνό, περπατώντας. Κλέβω ζηλότυπα το φρέσκο αέρα του και τον φυλακίζω στις πνευμονές μου. Μεθώ με τις φορές των αιδονιών. Σταλάζω στην ψυχή γαλήνη. Πετάει η ματιά μου μαζί με τις πεταλούδες της ανοίξεως. Πίνω το νερό που τρέχει από την κρίνη και χάνεται στο χάος της γης. Χρειάζεται πάντα η αλλαγή στο βίο των ανθρώπων. Κατευθύνομαι στη θάλασσα. Μαργές κινήσεις κολυμπώ. Στον ήρεμο γαράζει το σαφρό. Ιανουάριος μήνας. Εκστατικώς κοιτάζω τον πίνακα της πλάσης. Μου κόβουν με τη βία ένα κομμάτι του εαυτού μου και το θάβουν σε τάφο υγρό. Τα αφήνω να γναντεύει τη θάλασσα και το βουνό. Ό,τι περισσότερο αγάπησε. Την τέχνη του Θεού. Είδες. Αν κάτσει κανείς και χαζεύει τα σύννεφα και τα χρώματα της φύσης, θα καταλάβει την αξία του Θεού και πόσο ο καλύτερος ζωγράφος είναι. Κάνει φοβερά πράγματα. Ακριβώς. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι εμπνεύστηκες και το έγραψες αυτό και είναι μια αλήθεια αυτή. Κανείς δεν τα αφισβητεί. Και αν κατάλαβες καλά, είμαι και χειμερός κολυμβητής. Και εγώ το ίδιο. Που λέει καλώς. Ιανουάριο μήνα. Και εγώ το ίδιο. Θάλασσα. Μ' αρέσει πολύ το χειμώνα. Πω, πω, κι εγώ. Πάρα πολύ. Και εκεί στο Βόλο δεν είναι παγωμένα τα νερά. Πάρα, αλλά άμα δεν τα σταματήσεις. Όχι, από το Μάρτιο είναι χειρότερη θάλασσα. Γιατί ξέρω, τότε και εδώ είναι. Ψυγείο. Ψυγείο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά φέτος μας έκανε ζέστες. Εγώ Ιανουάριο έκανα μπάνιο στη θάλασσα. Σχεδόν καλοκαίρι. Ηλιοθεραπεία. Τώρα δεν ξέρω. Το Μάρτιο αν θα είναι. Φεβρουάριο πήγα για μπάνιο. Πήγα αυτό το μήνα. Πήγα το προηγούμενο Σάββατο. Αλλά ήταν πάρα πολύ παγωμένη και δεν μπήκα μέσα. Πού? Πήγα εδώ στον Άγιο Κοσμά. Α. Εδώ κοντά, που να πάω, εντάξει, ναι, τώρα ναι. Εμείς εδώ. Κοίτα, για κοντινά είναι τώρα που είναι χειμώνας ή καλά. Πιο καλοκαίρι δεν είναι να πηγαίνεις εδώ κοντά. Ναι, ναι. Αλλά είναι και πιο ζεστά τα νερά εδώ, γιατί είναι πιο ρηχά. Τώρα το Μάρτιο, ναι, θα είναι... Είναι δύσκολο το Μάρτιο. Ιδίως στο Βόλο, γιατί τελειώνουν τα χέρια από το πηλίο, μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και είναι δράμα. Αλλά άμα μπαίνει σιγά σιγά... Αντέχουμε. Αντέχουμε. Σιγά σιγά και εγώ ναι, την αγαπάω πολύ τη θάλασσα. Ναι. Γεννημένος λοιπόν στο Βόλο, στο Πήλιο. Όχι, γεννημένος στην Αθήνα, μεγαλωμένος στην Αθήνα και στο Βόλο είμαι τα τελευταία 8 χρόνια. Είσαι ερωτικός μετανάστης. Όχι, σύζυγός μου είναι ερωτική μετανάστρια. Εγώ η καταγωγή μου είναι από το Βόλο, η μητέρα μου και έχω ένα σπίτι εκεί, το πατρικό της μητέρας μου και όταν παντρεύτηκα αποφάσισα να πάρω τη σύζυγο και να μετακομίσουμε στο Βόλο. Και να βρούμε και τις δουλειές μας, τα πατήματά μας. Έχουμε και ένα παιδάκι τώρα. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί είναι λίγο καλύτερη. Πόσο είναι το μωρό? Είναι 6 χρονών. Καλά και... κάνατε και πήγατε εκεί, γιατί είναι καλύτερα για το παιδί, πιο καλά, πιο... Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν βρήκατε εύκολα δουλειά. Δεν ναι, ξέρω. Ναι, σχετικά ναι. Εγώ είχα πάει στο Βόλο, ανέβηκα το 18, το 17 για κάτι σεμινάρια που κάνανε στο Πανεπιστήμιο με την Ένωση Φυσικών οι καθηγητές και πήγα δηλαδή, πώς το λένε, και είχα πάει για αυτό το λόγο. Ναι. Και είδα το Βόλο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ωραίος, πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Έχω συγγενείς από του πατέρα μου, δηλαδή από την αδερφή του, που έχουν σπίτι στο Βόλο. Ωραία. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω ότι πηγαίνανε πολύ. Τώρα που γνωριστήκαμε θα ξανάρθεις. Να έρθω και να πιούμε τα τσίπουρά μας, θα σε κεράσουμε. Και κάνουμε και μπάνιο στα άλλα. Ναι, να σου πω κάτι. Mm. Εγώ το χειμώνα το κάνω αυτό που λες τώρα. Πριν την καραντίνα, ήμασταν μια ομάδα γυναικών που μαζευόμασταν στον Άγιο Κοσμά, γιατί τώρα το έχουν κλείσει. Εμείς πήγαμε σε ένα μέσα από τη σχολή, αλλά τώρα τα κλείσανε, τα πήρε ο αυτός και τα κλείσει όλα. Δεν έχουμε, όχι ο Δήμος. Ο Βαρδιλογιάννης, η Πάσκο, αυτοί τέλος πάντων τα έχουν πάρει όλα λοιπόν. Και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο τώρα. Ναι, και τέλος πάντων παλιά μαζευόμασταν κάτι γυναίκες, είχαμε τα τσιπουράκια μας. Πίνεις, και γιατί σχόλαγα από τη δουλειά 6 ώρα. Έφτανα στη θάλασσα 6.30. Είχε νυχτώσει. Πίναμε ένα τσιπουράκι, παπ, πέφταμε μια χαρά. Ζεστά, ζεστά. Ή όταν βγαίναμε το πίναμε για να ζεστάθουμε. Ανάλογα. Έτσι. Πολύ ωραία. Καλό είναι. Και εδώ πέρα γεννήθηκες πού στην Αθήνα? Στο Μαρούσι. Α, βέβαια. Ωραία περιοχή το πολύ Μαρούσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήρεμη, ήσυχη.
Και δεν σ' άρεσε στο Μαρούσι να μείνεις και εκεί είναι ωραία δηλαδή είναι για ωραία, να είναι ωραία. Ξαλώσεις παιδί και αλλά αυτά. Αλλά ο Βόλος είναι λίγο καλύτερα. Και να σου πω και ένα μυστικό. Είμαστε μακριά από όλους. Μακριά και αγαπημένοι που λέμε. Και από πεθυντικά και από γονείς. Και έτσι δεν έχει κανείς παράπονο. Ακριβώς κανένας. Δεν σε ζαλίζει κανένας. Δεν γκρινιάζει κανένας. Όχι γιατί δεν ήρθατε σε μπράβο. Όχι γιατί κάνατε Πάσχα έτσι. Εκεί. Όχι γιατί κάνατε Πάσχα εκεί. Όποιος θέλει, ελάτε στο Βόλο να κάνουμε Πάσχα. Έρχονται και περνάμε καλά. Λοιπόν. Καλύτερα έτσι. Μπράβο, ναι. Σωστό αυτό. Έτσι. Αυτό που λες, έξυπνη ναι, ιδέα αυτή. Ναι. Γιατί δεν σε ενοχλούν αυτό που λες. Ακριβώς. Δεν σε ενοχλούν. Το κορίτσι είναι η γυναίκα, είναι από την Αθήνα και εκείνη. Γεννήθηκε μεγάλο στην Αθήνα, η καταγωγή της είναι από την Κοζάνη, από τη Σέρβια. Α, ωραία και από εκεί. Πατέρας, ναι, είναι Σούρδα. Ωραία. Έτσι λένε τους ναι. Είναι Σούρδος. Ναι, πολύ καλή άνθρωποι, εξαιρετική. Ωραία. Οι Μακεδόνες είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι είναι, αυτό θα σου λέγω, ότι οι Μακεδόνες είναι καλοί άνθρωποι και οι άντρες και οι γυναίκες. Λένε για τις γυναίκες από την Άρτα ότι είναι γλωσσούδες. Mm. Για νιώτισες και αρτινές ότι είναι γλωσσούδες. Αλλά οι άντρες όντως είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Μακεδόνες. Για γλωσσούδες δεν ξέρω, ξεροκέφαλοι είναι. Ξεροκέφαλοι είναι και οι Αρβανίτες, ξεροκέφαλοι είμαστε και εμείς οι Κρητικοί, ξεροκέφαλοι είναι όλοι. Εμείς οι Κρητικοί από Κρητή. Η μαμά με εμένα είναι Κρητική και ο πατέρας μου είναι Πόντιος. Πόντι και Κρητική. Και εσείς είστε καλοί άνθρωποι. Και φτιάξαμε την Ολυμπιάδα. Οι Πόντι είναι καλοί, αγνοί, αχθόοι. Δεν είναι ξεροκέφαλοι. Είναι λίγο. Ποντικό κεφάλι. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε ξεροκέφαλοι. Του λατρεύω εις Κρητικούς. Την Κρήτη λατρεύω. Είναι ωραία η Κρήτη. Ναι, πάρα έχει μεράκι, ωραία. Τα τσιπουράκια, γι' αυτό τη λατρεύω. Ρακή, έχει καλό φαΐ. Ρακή, όχι ο τσιπουράκι. Έχει όλα τα καλά. Εμάς ακούσε η Κρήτη, ρακή, τσιπουρή. Άκου τώρα, ρακή. Τσιπουδιά τη λέμε τσιπουδιά. Στα Χανιά. Ναι. Ρακή το λένε προς τα πάνω εκεί, Ηράκλειο από εκεί. Ναι, τσίπουρο το λένε από εκεί Μακεδονία και τα άλλα, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Αλλά δεν έχω κριτικό να το λέει τσίπουρο. Όχι, τσίπουρο δεν το λένε, τσικουδιά το λέμε και ρακί. Και είναι ανάλογα αν έχουν γλυκάνισο, αν έχουν έτσι. Και συνοδεύεται πάντα με γραβιέρα η ρακή. Εννοείται. Έχουμε και κάτι φιστίκια που τρώει και ο Γκούφι και αυτά, και με αυτά τα συνδέουμε. Ναι. Κικυρίκια τα λένε στον Βόλο, αυτά τα μεγάλα. Ναι, τα κικυρίκια τα λένε. Ναι, έτσι τα λένε στον Βόλο, κικυρίκια. Ναι, αυτά, είναι, αυτά του πάνε. Ναι. Για κάποιο λόγο αυτά πάνε, δεν ξέρω πάλι. Γιατί. Είναι αλμυρά, αλμυρά. Ρε παιδί μου, είναι επειδή δεν τρως το αλάτι, μόνο το σπάς και μετά τρως το άλλο που δεν έχει αλάτι. Δεν ξέρω γιατί πάνε αυτά τα φιστίκια με την τσικουδιά. Πάντως πάνε. Η γραβιά είναι καλύτερη. Άρα μου έδειξες τώρα ότι μέσα από την. Αφού ήσουν ένα παλικάρι που μεγάλωσες και γεννήθηκες, μπορούμε να πούμε στην πόλη. Στην πόλη. Και επέλεξες να πας στην επαρχία γιατί ήμουν στα παιδικά σου χρόνια, είχες βιώματα, πήγαινες. Βέβαια. Χριστούγεννα πας, ήμουν στο Βόλο. Καλοκαίρια και ήταν μέσα. Άρα καλή απόφαση. Και είσαι Έλληνας. Το καφιέμαι. Και γι' αυτό γράφεις και αφιερώνεις στην Ελλάδα. Βέβαια. Θες να μου πεις τι σπούδασες, τι άλλο κάνεις, πώς εμπνεύστηκες να γράψεις. Λοιπόν, εγώ τελείωσα τις εξής σχολές. Πρώτον, τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μουσιοπαιδαγωγός, δηλαδή εκπαιδευτικός στα μουσεία, μουσιολόγος, για να μην σε παιδεύω. Τέλειωσα θεατρική σχολή, εδώ στην Αθήνα όταν ήμουνα. Και επίσης θέλησα και το Δημοτικό Δίο του Βόλου, μονοδιά. Και τώρα στο Βόλο κάνω μαθήματα τραγουδιού ιδιαίτερα σε κάποια παιδάκια και είμαι και σε μια σχολή χορού που έχει εντάξει μια θεατρική ομάδα. Και κάνεις το θέατρο. Κάνω θέατρο, σε ραζιτέρνες βέβαια εννοείται. Όπως είχα φτιάξει εγώ εδώ στην Ένωση Κρητών που είχαμε κάνει μια θεατρική ομάδα και... Δεν περπάτησα. Κοίτα, κάναμε δύο έργα, τρία, μετά γίνανε άλλα πράγματα και... Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Γιατί ο καθένας θέλει να γίνει και πρωταγωνιστής και υπάρχουν κόντρες. Εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Α, δεν είχατε, ευτυχώς. Δεν είχαμε, εμείς είχαμε θέματα άλλα, με τα δέλτα σίγμα. Αυτό είναι. Κατάλαβα. Οι σύλλογοι γενικά έχουν κάποια θεματάκια, δεν υπάρχει έτσι να... Οι Ήμβριοι σε εμάς έχουν καθιερώσει η θεατρική ομάδα, αλλά έχουν τον Νίκο τον Κύλο που είναι Ήμβριος. Και γράφει δικά του έργα, είναι σκηνοθέτης, γράφει, σενεριογράφος και ο άνθρωπος είναι μονίμως, είναι κυμβριώτης, κατάλαβες, και είναι μονίμως εκεί. Και έχουν ανεβάσει πάρα πολλά. Είπα να τον ξεμυαλίσω, να φτιάχναμε ένα βροντάκιδες, φουρτινάκιδες με τους κριτικούς. Τι ωραίο.
Αλλά όλο μου τρέχει. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Κύριε Κύλο, μου έχεις εξαφανιστεί. Λοιπόν, και το έχουμε αφήσει έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το... Τελετοργάνωση. Δεν το προχωράνε, ναι. Είχαμε κάνει παλιότερα τρεις παραστάσεις ωραίες. Αυτό πρέπει όμως, ναι, να... Αυτό που κοιτάς είναι διηγήματα. Αυτό βλέπω και στο θάνατο, ναι, και στη ζωή. Όχι. Και στο θάνατο, ζωή. Και στο θάνατο, ζωή. Κοίτα το κόμμα, σε παρακαλώ. Και θα σου πω γιατί το επιμένω στο κόμμα. Για πες μου. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μου λένε... Είναι πολύ γλυκός εν τω μεταξύ άνθρωπος. Oh. Τώρα... Είναι για τον τζιμπί σου. Κοκκίνησα. Όχι. Λόγω παγουλάκια. Αλήθεια όμως. Δεν μου λες και το παιδί έτσι είναι. Α, ναι. Α, φέρτο τότε. Και, να το σου, και να σου πω και ένα μυστικό. Είναι καρμπόρο πατέρας του, στη φάτσα. Α, παπα. Χαρακτήρας της ημάνας του. Εντάξει. Μουρλός. Ναι, αλλά είναι για δάγκωμα. Λοιπόν, όμως, ναι, βέβαια. Από ό,τι έχω μάθει, πιστεύεις στον Θεό, έτσι. Ναι. Χαίρομαι γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και στο θάνατο, κόμμα ζωή. Δεν σταματάει η ζωή στο θάνατο. Θες να μου πεις ότι έχει μια θεολογική αυτή το βιβλίο. Όχι, καθόλου. Απλώς πιστεύω ότι η ζωή δεν σταματάει στο θάνατο. Είναι από ένα μόνιμο διήγημα μου. Θα σου αφήσω να το διαβάσει αν θέλεις. Να μου τη γνώμη σου, βεβαίως. Διαβάσω, ναι. Ότι δεν πιστεύω ότι η ζωή σταματάει στο θάνατο. Εσύ τώρα και εγώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Είναι δυνατόν αυτές οι ψυχές μας, η δική σου που είναι και υπέροχη, όπως βλέπω. Και εγώ που σχετικά είμαι καλός άνθρωπος, θέλω να πιστεύω. Γενικούλης είναι. Είναι δυνατόν να χαθούμε. Όπως η γυναίκα σου. Κρύβε λόγια. Το ξέρει. Το ξέρει. Είναι δυνατόν να πάψουμε να υπάρχουμε. Και εγώ αυτό νομίζω, ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Δεν γίνεται. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Το πνεύμα έτσι, δεν πεθαίνει. Έτσι, ακριβώς. Και θα σου πω κάτι, επειδή τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που άνοιξαμε ένα θέμα. Εγώ λοιπόν όταν ήμουν μικρή, από πολύ μικρή ρε παιδί μου, όταν άκουσα τη λέξη θάνατο 2,5-3 χρονών, έλεγα αποκλείται να πεθαίνουμε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι από κάπου έχω έρθει. Είχα δηλαδή μια αυτή ότι από κάπου έχω έρθει. Μου λέγει ο μπαμπάς μου, είμαστε σαν τα δέντρα που κάνουν καρπούς, πέφτουν οι καρποί και πεθαίνουμε και τελείωσε, όπως ένα δέντρο τελειώνει. Στο τελειώνει με πιάνε πανικός, ταχυκαρδία και πανικός. Χλώμιαζα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει τέλος. Και τον Κατράκη τον είχα συνδέσει και με το Χάρο και οπότε έβλεπα και τον Κατράκη, πάθαινα κολούμπρια. Σοκ. Μικρή, μετά πήγα και του ζήταγα αυτόγραφο, μετά έφυγε. Λοιπόν, μετά κατάλαβα την αξία του, τα μεγάλα. Mm-hmm. Όταν άρχισα λοιπόν να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, άρχισα να ψάχνομαι. Γιατί όμως ψάχνομαι, γιατί από μικρή, δηλαδή από τότε που άρχισα να με καταλαβαίνω, είχα μια ανάμνηση ότι από κάπου έχω έρθει. Ανάμνηση από κάπου έχω έρθει. Άμαν, Πλάτων. Ναι, είμαι από κάπου έχω έρθει. Πλάτωνας. Μου λέγανε οι άλλοι, θα πεθάνουν και λέγανε τι λένε αυτοί τώρα. Εγώ και μετά να τα βάζω και με το κένα, λέω κάτσε ρε Θεούλη μου, γιατί με έφερες εδώ στον κόσμο να πεθάνω. Δηλαδή, γιατί να γνωρίζουμε την γλύκα της ζωής και μετά να με παίρνεις. Γιατί μας το κάνεις αυτό. Πόσο χρονών. Αυτό τώρα 4-5 χρονών από είχαμε μια αναζητήσεις. Φιλοσοφημένη από τότε. Και γι' αυτό τα ψάξα όλα. Και πλατωνίστρια, μπράβο. Και πού κατέληξες. Τα ψάξα όλα μετά. Μετά άρχισα να ψάχνω την αλήθεια. Ωραία. Πάντα όμως είχα το Θεούλη που μίλαγα μαζί του και του λέγαμε καλά, Θεούλη μου. Και μετά του είχα πει ότι ξέρεις κάτι, Θεέ μου, αυτά πεθάνω. Mm. Εγώ θέλω να τα γευτώ όλα. Αλλά να είμαι και στο θέλημά σου. Όχι να τα γευτώ και να γίνω κολόπεδο. Γίνεται. Να είμαι στο Θε. Όχι. Θα σου πω κάτι, μου έχει αξιώσει μέχρι στιγμής και έχει γίνει. Δηλαδή έχω γνωρίσει και τις αλητίες και τις βρωμιές και αυτά, αλλά είμαι και με το Θεό. Δόξα το Θεό, έχω πάρα πολλές εμπειρίες. Χριστιανή από ό,τι βλέπω. Είμαι ολοκληρωμένη, μόνο τα ταξίδια μου λείπουν σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει 2-3 ταξίδια, θέλω να γυρίσω κι άλλα. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα και να γνωρίσω περισσότερο τη θεϊκή αυτή. Τα πνευματικά δηλαδή. Ναι. Κατά τα άλλα και τον έρωτα γεύτηκα και τις αλητίες γεύτηκα και τα πάντα. Και, δηλαδή δόξα τω Θεώ. Ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Έτσι λέω εγώ. Τώρα λοιπόν που έχω ολοκληρωθεί μου μπήκε η ιδέα πριν 4 χρόνια, 5,
ότι άρχισα να φοβάμαι. Α, πρόσεξε. Εγώ πιο μικρή το μεταξύ δεν με νοιάζει να πεθάνω. Γιατί έλεγα θα πάω στον Χριστό που με αγαπάει και από εκεί ήρθα. Ναι. Κατάλαβε γιατί δεν με νοιάζει. Ναι. Και δεν με νοιάζει, έλεγα που θα πεθάνω, τι με νοιάζει. Τα τέσσερα, πριν το 16-17, είχα ένα πνευματικό που με έκανε να αισθανθώ ότι δεν μ' άφηνε να κοινωνήσω. Και εγώ τότε απέκτησα φόβο ότι μπορεί να πεθάνω και να πάω ακοινώνητη. Και άρχισα να φοβάμαι το θάνατο. Τώρα βέβαια μετά από 3-4 χρόνια έχω αρχίσει και το ξεπερνάω αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι πώς λύγησα, ολιγοπίστησα. Και αυτό που λες τώρα με το θάνατο, ότι με το θάνατο, εγώ αυτό το πιστεύω από μωρό παιδί ότι δεν πεθαίνουμε. Αλλάζουμε κατάσταση. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Όχι. Το πνεύμα, η γνώση. Είναι αθάνατη, ναι. Γνώση, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή ναι, 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 ναι. Η Ολυμπία, το πνεύμα της Ολυμπίας και μετά έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας που είδαμε ότι πεθαμένοι και επικοινωνούσαν. Πάτερ Προφύριος, Πάτερ δηλαδή βλέπουμε όλοι, πάρα όλοι, πολλά. Βλέπουμε ευεργεσίες που γίνονται από τους πατέρες. Άρα κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, κάτι θα πει βέβαια. Οι νεκροί ακούνε. Και βέβαια. Μετά θα σου πω και ένα άλλο που το έχω πει αρκετές φορές εδώ, γιατί ειδικά όταν την έζησα την εμπειρία μέσα σου το είπα και στην εκπομπή σου να συζητήσεις. Ο πατέρας μου εμένα ήταν μηδενιστής. Είδες τι μου έλεγε. Κάνουμε καρπούς. Πεθαίνουμε, τέλειο. Ναι. Φιλόσοφος, άνθρωπος πολύ καλός και άγνωος. Αγνός άνθρωπος, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι για να πάει στον παράδεισο. Αλλά μου έλεγε, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι ήσουν να πριγεννηθείς, μα εγώ μπαμπά θυμάμαι ότι κάτι ήμουν να πριγεννηθώ. Ξέρεις. Αναμνήσεις. Ναι. Μου μιλάς για αρχαία ελληνική φιλοσοφία τώρα, αν το έχεις καταλάβει. Δεν ξέρω, εγώ λέω για την Ολυμπία. Έχεις διαβάσει αρχαίους Ελλήνες φιλοσόφους. Που πας πολύ στο βάθος. Ναι. Μιλάς για Πλάτων, τώρα Αριστοτέλη, ναι. Σε διάκοψα, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Και του λέω, όταν θα πεθάνεις, εγώ θα σου κάνω 40 λίτουργα. Θα έρθεις να μου πεις στον ύπνο μου αν κάνω μαλακίες ή αν κάνω σωστά. Την πρώτη χρονιά πέθανε το 19. Την πρώτη χρονιά λοιπόν το 20 που πήγα να κάνω την πρώτη φορά το 40 λίτουργα, πέθανε 19, για Χριστούγεννα του 19 πέθανε. Ναι. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο πήγα να κάνω το 40 λίτουργο. Την Τρίτη, με το πω και πληρώνω τα λεφτά για να γίνει το 40 λίτουργο, δώσα τα ονόματα. Το βράδυ κοιμάμαι και τον βλέπω ολοζώντανο και μου λέει: καλά τα κάνεις. Και μου κράταγε τα χέρια. Αλλά να τον αισθάνομαι. Τη δεύτερη χρονιά, μόνο φέτος δεν μου ήρθε. Τρίτη χρονιά δεν μου ήρθε. Ίσως γιατί το έχω πολύ συζητήσει. Δεν ξέρω. Δεύτερη χρονιά πάλι. Με το που πήγα και έκανα την αυτή, πάλι τον είδα με κόσμο στην κουζίνα αυτά, άκουσα τη φωνή του και με φώναζε. Την άκουσα, αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Και πήγα στην κουζίνα και τον βλέπω και γέλαγε. Και μου λέει με καλά, γέλαγε όμως, γέλαγε, όχι αστεία. Ήταν πολύ χαρούμενος. Και με τα ρούχα του έτσι όπως ήταν. Και καλά τα κάνεις παιδί μου, καλά τα κάνεις, έτσι συνέχισε, καλά τα κάνεις. Δεν τον ξανάδα τρίτη φορά, εντάξει, μην είμαι και αχάριστη. Του λέω καμιά φορά, λέμε μπάκα να μου ξαναπεί τι γίνεται. Κάτι θα πει αυτό. Και μείνω δικό μου δεν ζει, και όσε φορέ έχει έρθει στον ύπνο μου, το ρωτάω. Είσαι καλά εκεί που είσαι? Πάρα πολύ καλά, μου λέει. Κάτι θα πει αυτό όμω. Η ξαδέρφη μου η Ολυμπία, που δεν το έχει πολύ με θρησκείε και με τέτοια. Ναι, ναι. Όταν πέθανε ο θείο μου ο Γιάννη, τον είδε, λέει, μπήκε. Τον είδα ότι έμπαινε σε κάτι δωματιάκι και τον είδε σε ένα άσπρο δωμάτιο με άσπρο και τη έλεγε με πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Και εκείνη δηλαδή αυτό έχει, διότι ήταν πάρα πολύ καλά. Άρα κάπου πάνε που είναι καλά. Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και σήμερα διάβαζα ότι αν εμείς προοδεύουμε και κάνουμε, δηλαδή εγώ τώρα κάνω μια ελεημοσύνη σε κάποιον. Ναι. Ευχαριστιέται το νεκρός. Αν εγώ προοδεύσω και γίνω πιο χριστιανή και πιο αυτά, ευχαριστούνται οι νεκροί, ναι, λέει. Το γένος, ναι, πώς ναι, να ναι, το πω. Ναι, ναι, ναι. Πάει, δηλαδή, οι πατέρες μας ευχαριστούνται όταν βλέπουν ότι εμείς... κάνουμε το καλό. Και ναι. Πώς εμπνεύστηκες για αυτό το βιβλίο? Τα διηγήματα. Τα διηγήματα είναι διάφορα, διάφορων ειδών διηγήματα. Λοιπόν, η πρώτη σου έκδοση. Είναι η πρώτη μου έκδοση. Να πούμε πότε το έγραψες. Ξεκίνησα να γράφω το Σεπτέμβριο. Διηγήματα είναι, διηγηματάκια. Το 1994,
Και το τέλος νιώσα το 2001. Μην ψάχνει την ηλικία. Τα έχω τα χρονάκια. Είναι μικρές ιστοριούλες. Τα έχω τα χρονάκια μου. Σοβαρά μιλάς. Ναι, έγραφα από... Πόσο είσαι και εμένα, 49. 47. Δύο χρονάκια. Σε περνάω. Ναι. Εγώ είμαι μεγάλη εδώ. Ναι. Μην το μαρτυράτε. Είμαστε τα νιάτα. Νιάτα, νιάτα. Εγώ είμαι 13 χρόνια, παιδί μου. Χαρά. 4 και 9, 13. 13. Εγώ είμαι από 15. Εσύ είσαι 7 και 4. 12. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, μωρά είμαστε, το δημοτικό παιδάκι μας. Το συγκεκριμένο διοίκημα είναι το μότιτλο και στο θάνατο ζωή. Το είχα εμπνευστεί ότι είχα πάει στην Αγία Παρασκευή, εδώ στην Αθήνα τα λέμε, με τη θεία μου, να ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησία. Πάμε να μπούμε μέσα και βλέπουμε μια κηδεία. Δεν μπορούσαμε να μπούμε και κοινά, γιατί ήταν η κηδεία, περιμέναμε λίγο να φύγει ο κόσμος. Όταν τέλος πάντων τέλειωσε η τελετή, πάμε να μπούμε μέσα, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, στους ανθρώπους, ούτε ένα δάκρυ. Λέω, αλήθεια, κοίτα, λέω. Ούτε ένα δεν κλαίει αυτόν τον άνθρωπο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, έτσι συγκλονίστηκα, ούτε ένα δάκρυ να τον πεθαμένο. Και έγραψα το μόνιμο διήγημα, που δεν θα στο πω, θα σου αφήσω να το διαβάσεις, να μου πεις αν σ' αρέσει, να μου πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις αν σ' αρέσει. Τι θέλει να πει. Στο φύνο, στο φλού. Και φυσικά, θα το διαβάσω Σαββατοκύριακο. Ναι, που πάω υποστηρίζω θάλασσα. Ότι δεν σταματάει στο θάνατο, αλλά συνεχίζεται. Και εγώ νομίζω ότι συνεχίζεται και δεν σταματάει το πνεύμα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και αυτό το πιστεύει και η θρησκεία μας. Βέβαια. Ούτε ξαναγεννιόμαστε, πιστεύω. Γιατί είναι υποτιμητικό να σκέφτομαι ότι ήμουν άνθρωπος. Δηλαδή, άκου τώρα να σου πω, επειδή τα έχω ψάξει με τις θρησκείες. Αυτό με τα σάρκωση, κάπου φάσκει και αντιφάσκει. Ναι. Αφού κάθε φορά που γεννιέμαι, εξελίσσομαι, πώς γίνεται να γεννηθώ άνθρωπος και μετά να γεννηθώ σκουλίκι. Πουλί. Άρα, δεν μου λες, η ανθρώπινη μου οντότητα είναι η τελευταία αν υπάρχει εξέλιξη, έτσι δεν ο είναι. Ο Πυθαγόρας έλεγε για την μετεμψύχωση, έτσι. Άλλο ναι. Μετεσάρκωση, μετεμψύχωση. Δηλαδή, με το που θα φύγω από εδώ, η ψυχή μου θα μπει σε ένα άλλο σώμα. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πιο παρήγορο που λέει ο Πυθαγόρας. Πιστεύω. Δηλαδή, θα γίνω πάλι άνθρωπος. Ναι, πάλι άνθρωπος. Ναι. Ναι. Δεν θα γίνω σκουλί και θα γίνω ζώο, θα γίνω άνθρωπος. Άνθρωπος, αλλά θα έχω γεννηθεί πιο εξελιγμένος άνθρωπος στη γνώση. Ναι, μήπως είναι καλύτερο. Θα σου πω κάτι τώρα. Αυτό που είπαμε ότι έχω ανάμνηση, μια φορά είχα φέρει εδώ μια κοπέλα που ασχολιόταν με εναλλακτικά και τέτοια και κατέβαζε τα κασικά αρχεία. Ναι. Και μου λέει, σου κατεβάσω τα αρχεία σου τέλος πάντων, ακασικά αρχεία τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και μου λέει, σε αυτή τη ζωή έχεις έρθει με δύο ψυχές εσύ. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω δύο ψυχές. Της λέω, χαίρομαι πολύ, όλοι έχουμε δύο ψυχές, το καλό και το κακό. Ναι. Όχι, μου λέει, έχεις δύο ψυχές και αυτή τη στιγμή λειτουργεί το καλό σου, έχεις μια πολύ σκοτεινή ψυχή, μου λέει. Απαντήσου τώρα, ας την ακοιμάται. Δεν την έχω. Καλό. Λέω, ήθελα να σου πω για αυτό που λέει και που λέγαμε για τις αναμνήσεις, ότι μπορεί να, γιατί μου λέει, έχεις κατέβει με δύο ψυχές, άρα εγώ μπορεί να έχω ξαναγεννηθεί και γι' αυτό να θυμάμαι, ναι, ότι από κάπου, κατάλαβες που θέλω να στο καταλήξω. Μπορεί να είσαι ο δολοφόνος και να έγινες η Ολυμπία με την καλή ψυχή. Όχι, ρε φίλε, ήμουν η Ολυμπία, η μάνα του Μέγα Αλέξανδρου που ήταν μάγισσα. Α, όχι, δεν μάγισσα. Έκανε διάφορες τελετές. Αυτή είμαι. Ναι, κάπως. Και εγώ στο Μέγα Αλέξανδρου. Είμαι, ναι, βέβαια. Τώρα έχω τους Γιώργο και τον Κωνσταντίνο. Μόνο μεγάλους άντρες κάνω εγώ. Λοιπόν, όταν ήμουν. Έχω το Μέγα Γιώργο και το Μέγα Κωνσταντίνο. Ακριβώς, όταν ήμουν στο σχολείο, είχα ένα φυσικό φελί τώρα, έχει πεθάνει τώρα. Ο οποίος μια φορά μας έβγαζε. Τι είπα στην προηγούμενη ζωή μας, με κάτι μαθηματικούς τύπους, πότε δεν κατάλαβα. Μια φίλη μου την έβγαλε ότι ήταν γάτα στην Αίγυπτο. Το θυμάται ακόμα. Είχε μια μανία με την Αίγυπτο. Εμένα τώρα τι με έβγαλε, λες. Στρατηγό των αρχαίων Ελλήνων. Ορίστε, γι' αυτό αγαπάς την γι' αυτό Ελλάδα. Έχουμε ορλαθεί με την αρχαία Ελλάδα. Διαβάζω, ναι, μελετάω, γράφω. Κάτι θα πει. Δεν ξέρω, κάτι θα πει. Κάτι γίνεται. Δεν τα απορρίπτω αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί κάτι να γίνει. Απλά εγώ λέω τώρα, για να έχω κατέβει με δύο ψυχές και να έχω μια σκοτεινή ψυχή και να έχω αναμνήσεις από το παρελθόν,
αυτό τη μεταψύχωση, μετανασάρκωση, όχι. Γιατί δεν υφίσταται με την εξέλιξη που υποτίθεται ότι γεννιόμαστε 7 φορές. Αν το πάμε τώρα έτσι. Βέβαια το πιο ωραίο και το πιο καλό που το έλεγα και του πατέρα μου είναι του Χριστούλη. Που λες ότι πεθαίνω, πάω σε έναν άλλον όμορφο κόσμο που βλέπω τους άλλους από κάτω, ξέρω εγώ τι κάνουν. Και να μπορώ να. Εγώ ξέρεις τι θέλω, να επεμβαίνω, να τους βοηθάω. Μακάρι. Βέβαια πάρε και το Μάμεθ. Τους μομεθανούς που πεθαίνουν και πάνε σε ένα σταουρί. Καλά, δεν πάνε στα μπουρδέλα που έχουν παρθένες. Πάνε στον παράδεισο. Αυτό πια. Άμε τώρα στις 10 αυτές. Πρέπει να πεθάνει. Θα λοξοπιστήσω. Τρώω πιλάφι με μέλι και έχεις παρθένες δίπλα σου να σου χορεύουν. Τι τρως μέλι με. Μέλι με πιλάφι μέλι. Γιατί είναι ωραίο το μέλι με το πιλάφι. Μια φορά είχα φάει, μ' άρεσε. Πιλάφι με μέλι, έτσι λένε. Θα είναι σαν το, και εσύ, ουρί, σαν το ριζόγαλο. Οι παρθένες να σου χορεύουν. Θα αλλαξοπιστήσω. Και να σχορεύουν τσιφτετέλη τα κοριτσάκια. Εντάξει, είναι ένας ωραίος παράδεισος, ε. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας βρίσκει τον παράδεισό του. Ναι, πολλοί λένε ότι εδώ είναι εικόνες και εδώ είναι παράδεισος στη γη. Έτσι λένε κάποιοι. Έτσι έλεγε ο πατέρας μου. Τώρα μου λέγε ζήσει, ας βλακίες. Νέα κοπέλα, υστερείς στον εαυτό σου, ξέρω εγώ, ήμουν 30 χρονών και τέτοια και έκανα νηστείες και εγώ. Α, και με μάλλον να χάνεις τα χρόνια έτσι. Και να σου πω τώρα το σκέφτομαι. Περνάνε τα χρόνια, μου έλεγε, κάνεις, ράνεις. Τώρα είναι η ζωή, ζήσε. Πιες, φάε, κάνε. Δεν έχει και πολύ άδικο. Εντάξει, δίνεις δεν είναι κάθε μέρα, είναι προκαθορισμένες, αλλά δεν έχει και άδικο. Ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, σαν είναι η τελευταία. Αυτό, ότι να ζούμε την κάθε στιγμή, αλλά να ελέγχουμε και τον εαυτό μας. Μα το ίδιο λέει και η Ορθοδοξία. Ζήσε την κάθε στιγμή να είσαι χαρούμενος, μη είσαι μίζερος, αλλά να μην αδικείς. Ναι. Όχι να πατήσω πάνω σου για να κάνω εγώ λεφτά για να ζήσω εγώ τη ζωή. Επιπτωμάτων, ακριβώς. Να ζήσω ωραία, να ζήσω πως θέλω, να έχω την ψυχή μου όμως ήσυχη. Όχι για να περάσω εγώ καλά, να αδικήσω τον άλλο, να ή... Γιατί δυστυχώς τώρα... Το περνάω καλά, καμιά φορά έλα να περάσουμε καλά, χωρίς να σκεφτώ αν ο άλλος είναι παντρεμένος ή κατάλαβες. Ξέρω, βέβαια. Αυτό δεν είναι ωραίο. Το που λέω εγώ, να πέφτεις το βράδυ στο κρεβάτι και να ροχαλίζεις και να τρίζει το σύμπαν το ροχαλιτό. Έχεις την συνείδηση σου καθαρή. Δεν έχεις βλάψει. Μπράβο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Αυτό. Δεν έχεις βλάψει κανέναν. Ναι. Ακριβώς, είσαι καθαρός. Ναι. Δεν χρωστάς πουθενά σε κανέναν. Εντάξει, τώρα το χρώτα, το να χρωστάω δεν με νοιάζει, κοιμάμαι γιατί όλοι. Αλλά το να ενώ μιλάμε για να χρωστάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τέτοια μιλάτε, τέτοιες καταστάσεις άγριες. Έτσι. Όχι να έχω αδικήσει. Έτσι, αυτό. Εγώ μπορεί να σου πω ψέματα και να μην κοιμηθώ τη νύχτα. Έχω θέμα με αυτό. Ή να έχω κάνει, να κουτσομπολέψω με κάποιον και μετά να μην μπορώ να κοιμηθώ. Να λέω πω γαμώτο, γιατί το είπα αυτό. Κοινωνική κριτική είναι αυτό, τεράστια. Κοινωνική κριτική τώρα. Κάνω και κοινωνική κριτική. Έτσι, χρειάζεται τώρα και το. Λοιπόν, αυτό το γράψαμε λοιπόν, τελείωσε το 2001. Είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε από εκδόσεις. Παρασκήνιο. Παρασκήνιο. Πήγε καλά, πώς πήγε? Όχι, δεν πήγε καθόλου καλά, μπορώ να πω. Γιατί δεν το προώθησες? Δεν είχα και την υποστήριξη που ήθελα. Έχω κάποια αντίτυπα τώρα. Αυτό κάποια... είναι ωραίο. Θα το διαβάσω. Να δεν είναι ωραίο να πηγαίνει σε εκκλησίες, να σου το προθέσω. Μπορεί. Οι περισσότερες ενορίες τώρα. Ναι. Και παιδιά, εγώ τώρα. Τώρα θα πω και μια κακία μέσα σε αυτό. Όλες οι εκκλησίες. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι εγώ έχω δει πολιτικούς μηχανικούς που έρχονται και εκκλησιάζονται. Γιατί μέσα από την εκκλησία. Βρήκανε και 30 οικόπεδα και χτίσανε πολυκατοικίες. Κατάλαβες, πήρανε δουλειές. Κατάλαβα. Εντάξει. Όπως βλέπουμε τους πολιτικούς και εκκλησιάζονται γιατί μαζεύουν ψεφαλάκια. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε όμως η εκκλησία, επειδή έχει το αρχοντορίκιο, όλες οι εκκλησίες έχουν αρχοντορίκιο, όλες οι εκκλησίες έχουν βιβλιοπολία. Ναι. Δεν θα πας στην εκκλησία να της πεις αγόρασέ το. Εσύ θα πας να κάνεις ένα δώρο, γιατί έτσι όμως. Σε βλέπει πολλοί κόσμος, κατάλαβες. Το έχω δώσει στο Χριστόδουλο, τον θυμάσαι, τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Το έχω δώσει.
Το έχεις δώσει. Ναι, και το έχει αρέσει πολύ. Άρα είναι για να πάει να το προωθήσουμε στις εκκλησίες. Ναι, 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 δεν έχει κάτι είναι αντιχριστιανικό μέσα. Και θα σου πω στο συγκεκριμένο, δύο δικήματά μου έχουν ανθολογηθεί στην εγκυκλοπαίδεια του Χάρη Πάτση, της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Ωραία, μπράβο. Ναι. Είδες ένα-ένα μου τα λέει και τούτος. Είναι απλό παιδί και είναι καλό παιδί. Για πες. Δεν θα σου πω... Άκου, άμα θες να διαβάσεις για μένα, εδώ πάρε, εδώ διάβασε. Δεν θα σου πω ποτέ για τα βραβεία που έχω πάρει στη ζωή μου. Ούτε η γυναίκα μου, που είμαστε τώρα 8 χρόνια παντρεμένοι, τα τελευταία χρόνια να έχει μάθει τι βραβεία έχω πάρει. Δεν τα λέει όλα. Δεν τα λέω, δεν θέλω. Δεν λοιπόν, καλά. Μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι απόφυτος του τμήματος μουσικοπαιδαγωγικής... εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αριστούχος διπλωμάτης μονοδίας, αυτά που μας είπες, και θεατρικών σπουδών. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Βόλο, όπου διδάσκει μαθήματα τραγουδιού, θεάτρου, φωνητικής και ορθοφωνίας. Από ηλικία 16 ετών ασχολείται με την ποίηση και τη λογοτεχνία και έχει βραβευτεί 2 φορές για την ποίησή του, ως πρώτος διαγωνισμός ποίησης του Δήμα Μαρουσίου το 1994, καθώς και το 1995 σε Παναθηναϊκό διαγωνισμό ποίησης του Δήμου Αθηναίων με πρόεδρο, της Κρητικής Επιτροπής την Άννα Σικελιανό, η γυναίκα του Άγγελου. Σικελιανού. Επένους για το έργο του έχει δεχθεί από πολλούς σημαντικούς λογοτέχνες, όπως ο Βασίλης Βασιλικός, ο Μιχάλης Σταφυλάς, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος. Είδες. Το 2013 εξέδωσε το πρώτο του... το 2003, συγγνώμη, εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο διηγημάτων με τίτλο «Και στο θάνατο ζωή», που έγινε δεκτό με... με καλά σχόλια, είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Συγγραφέως Λάρισας και μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Ναι. Και μπορείς να γραφτείς και εδώ να γίνεις μέλος. Πού? Στην Αττική. Βεβαίως, εννοείται, γιατί όχι. Μπορείς να γίνεις. Για διαβάσέ μας έτσι. Ποίημα ή διήγημα. Να διαβάσουμε ένα διήγημα. Είναι μικρό. Ναι, ας διαβάζουμε έτσι να πούμε λίγο ναι, στη... Ναι, μπράβο. Και θα σου διαβάσω και αυτό που έχει ανθολογηθεί στην εγκυκλοπαίδεια του Χάρη Πάτση. Έχει τίτλο «Το Μυρμήγκι». Αυτό είναι να διαβάσει και για παιδιά. Έχω πάει σε κάποιο σχολείο στο Βόλο και το έχω διαβάσει συγκεκριμένο. Ωραία. «Το Μυρμήγκι». Ήταν αυτό που λέμε κακορίζικος. Όλα του πήγαινα στραβά. Και όχι τον τελευταίο καιρό. Χρόνια βαστούσε αυτή η κατάσταση. Από παιδί που ήταν ακόμη. Τον πατέρα του τον έχασε σε μια ηλικία που έλειψε αυτή η χαρά στη βαθιά και για πάντα στη ψυχή. Η μητέρα του κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες να αναπληρώσει την απουσία του, όσο της ήταν μπορετό. Φρόντισε να τον αναθρέψει για να τον παρουσιάσει μια μέρα εμπρός στη ζωή, άξιον αγωνιστή για να την απολαύσει. Στα γράμματα δεν ήταν πολύ καλός. Όχι πως δεν τα έπαιρνε, μα οι καταστάσεις τον έκαναν να αφήσει τις σπουδές. Τέλειωσε το λύκειο, παραπάνω δεν πήγε. Με προσπάθεια και πολλές στηρίσεις, η μητέρα του κατάφερε να τον ανοίξει ένα μαγαζάκι με διαρροχισμού. Οι δουλειές του πήγαιναν καλά, τον πρώτο καιρό. Κατάφερε να βάλει στην άκρη μερικά λεφτά. Γνώρισε και μια κοπέλα που αργότερα παντρεύτηκε. Ανίατος ασθένεια, ξεστόμησε ο γιατρός που παρακολούθησε τη μητέρα του. Οι μέρες ήταν μετρημένες. Το πολύ 5 μήνες μετά. Δυστυχώς πέθανε στους 2. Το χτύπημα ήταν μεγάλο. Παρόλες τις προσπάθειες της γυναίκας του, δεν κατάφερε να συνέλθει εντελώς. Η παρουσία της όμως του έδινε κουράγιο. Μα στην καρδιά της βαθιά φόλιαζε ο βρούτος. «Φεύγω», του πωμά. «Γνώρισα έναν άλλον άντρα». Ολάκερη παγωμάρα της του κυρίευσε την ύπαρξη. Ως και αυτή, η τελευταία του ελπίδα, ο μοναδικός δικός του άνθρωπος, τον πρόδωσε. Με τον συγκυρίς δεν είχε καλές σχέσεις. Όχι πως έφταιγε αυτός. Από τη μέρα που έμεινε μόνος, χωρίς την πεντρική σκιά να τον προστατεύει, προσπάθησε να το αποσπάσουν όποιο περιουσιακό στοιχείο είχε στην κατοχή του. Και να είχε και πολλά. Το μαγαζί και ένα μικρό κτηματάκι όλο και όλο. Το βιός του. Το οικόπεδο το μοιράστηκαν 2 θείες του, που για πολλά χρόνια της είχε δυναμία. Τότε μόνο κατάλαβε γιατί τον περιποιούταν και τον φρόντιζαν όταν ήταν μικρός. Τη συχάθηκε και τις 2.
Το μαγαζί δεν μάζευε κόσμο. Είχαν ανοίξει και άλλα καταστήματα με διορχισμό στην περιοχή και ο ανταγωνισμός ήταν αμήλικτος. Τα βράδια που έπεφτε στο κρεβάτι σκεφτόταν τη ζωή και τα βάσανά του, χάνοντας έτσι τον ύπνο του. Ήταν λάτρης του πρωινού ξυπνήματος. Είχε καθημερινά γερτήριο στις 6. Το ίδιο έκανε και σήμερα. Το ίδιο κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Σηκώθηκε και αφού τελείωσε με την πρωινή σωματική του άσκηση, πήγε στην κουζίνα για να φάει το πρωινό του. Στις 8 χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας. Ξαφνιάστηκε. Δεν περίμενε κανένα τόσο πρωί. Άνοιξε. Μπροστά του στεκόταν ένας κύριος με χλωμό πρόσωπο και λίγα γένια μαδημένα, προδίδοντας πως κάποτε ήταν ξανθά. Τον κοίταξε ερευνητικά. «Τι θέλετε, παρακαλώ?» Η φωνή του είχε έναν τόνο απορίας. «Είμαι δικαστικός επιμελητής», απάντησε. Τον πέρασε μέσα. Εκείνος το ανακοίνωσε με λίγα λόγια πως ο ιδιοκτήτης του που του νίκησε το μαγαζί του έκανε έξωση, με την αιτιολογία πως του είχε πλήρωτα τα νίκια 5 μηνών. Ήξερε πως ο κάτοχος του μαγαζί ήταν παράξενος και σκληρός, αλλά όχι και ότι θα έφτανε μέχρι εδώ. Συνόδευσε την έξοδο του όργανο του κράτους και ξαπλώθηκε στον καναπέ με τα μάτια υγρά. Η τελευταία του παρηγοριά, η τελευταία του αγάπη τον άφηνε και αυτή. Σκέφτηκε την απογοήτευση των ανθρώπων. Για λίγα χρήματα να τον πετάξει έξω, σαν τον τελευταίο αλήτη, μα επιτέλους τίποτε δεν θα το ερχόταν καλά. Όλοι και όλα ήταν εναντίον του. Σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα και βγήκε στον δρόμο. Ελάχιστοι περπατούσαν, ναι, πηγαίνοντας στις εργασίες τους. Περπατούσε αφηρημένα. Κάποια στιγμή ένιωσε πως όλος ο κόσμος τον κοιτούσε με ίκτο, συμμετέχοντας και αυτό στον πόνο του. Επέστρεψε σπίτι. Η απόφαση, η μεγάλη απόφαση είχε πάρθει. Του ήταν δύσκολο να αποφασίσει για σημαντικά ζητήματα. Μα αυτή τη φορά ήταν σίγουρος για αυτό που πήγαινε να κάνει. Γέμισε ένα ποτήρι με νερό και έχισε μέσα λίγο δηλητήριο που είχε αγοράσει για τα φυτά του κήπου. Στρώθηκε έπειτα στο τραπέζι και άρχισε να σημειώνει σε ένα χαρτί διαθήκη του. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα και δεν ξεχώριζε καλά τα γράμματα. Εγώ ήταν το μόνο που μπόρεσε να χαράξει. Ξέσπασε σε λυγμούς. Ένα τεράστιο γιατί του τυρανούσε τα σωτικά. Γιατί ήταν τόσο άτυχος? Γιατί τα πάντα τον εναντιώνονταν? Η μοίρα, ο Θεός, οι άνθρωποι. Βγήκε στη βεράντα μαζί με το ποτήρι και ξάπλωσε την καρέκλα. Εκείνη τη στιγμή τον έβλεπε σαν το εισιτήριο που τον οδηγούσε σε ένα καινούριο κόσμο. Που θα ήταν, ποιος ξέρει, καλύτερος από τον εδώ. Και ίσως η τυχή το σταματούσε. Ήταν δηλός. Στα 40 χρόνια της ζωής του, ποτέ δεν έκανε κάτι μεγάλο μόνος του. Ήθελε πάντοτε τη βοήθεια κάποιου άλλου. Είτε γυναίκα ήταν αυτή, είτε γονιός, ή ακόμα και φίλος. Έφερε το ποτήρι στα χείλια, μα το άφησε πάλι. Δεν τολμούσε να πιει το υγρό. Του ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσει τον κόσμο. Σηκώθηκε και περπάτησε πάνω κάτω στο μπαλκόνι. Έφτασε η ώρα, είπε δυνατά. Λες και ήθελε να ριζώσει καλά μέσα του ιδέα. Δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Έστριψε και πήγε προς το τραπέζι να πάρει το ποτήρι. Χωρίς να καταλάβει, κατήφθηρε το βλέμμα του στο πάτωμα και είδε να κουνιέται κάτι. Σαν κάτι να τραβούσε κάτι. Φόρεσε τα γυαλιά του για να διακρίνει καλύτερα αυτό το κάτι. Παρατήρησε ένα μυρμήγκι που προσπαθούσε να τραβήξει μια μεγάλη ψύχα ψωμιού. Εντυπωσιάστηκε από τον τίκρασμα αυτό. Η ψύχα ήταν μεγαλύτερη από εκείνο. Όμως προσπαθούσε να τη μεταφέρει. Δεν τα κατάφερε από μπροστά, πήγαινε από πίσω την τραβήξη. Δεν μπορούσε από εκεί, έφευγε και πήγαινε στα αριστερά. Παρατήρησε τη δύναμη που έβαζε στα λεπτά ποδαράκια του για να σύρει την τροφή του. Κοιτούσε για αρκετή ώρα τον αγώνα του εντόμου να μεταφέρει την τεράστια ψωμόψυχα. Παρόλο που του έφευγε στο δρόμο, γυρνούσε πάλι και την έπαιρνε. Σήκωσε το κεφάλι του και στράφηκε στο ποτήρι. Το πιάσε και το άδειασε στο χώμα του κήπου κάτω από το μπαλκόνι. Μπήκε και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη. Για πρώτη του φορά ένιωθε τόσο βαθιά ντροπή για τον εαυτό του. Ενώ πήγα να φοβηθώ ότι θα αυτοκτονούσε, δεν αυτοκτόνησε, αλλά κατάλαβε ότι είναι δειλία το να αυτοκτονήσει. Ακριβώς. Είναι ωραίο μήνυμα. Και ποιος το δώσε το παράδειγμα? Ένα μικρό πλάσμα. Το μυρμήγκι. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό και το διάβασες και ωραία. Μπράβο, θα μου πεις τι κάνω θεατρολόγο, ναι, άμα δεν διάβαζα ωραία. Διάβαζες με παύσεις, με αυτά συνήθως. Όσοι έρχονται εδώ που έχουν γράψει, δεν τα διαβάζουν ωραία τα δικά τους. Ναι, δεν διαβάζουν ωραία. Το ξέρω. Εσύ το διαβάζεις ωραία. Λοιπόν, γιατί συνήθως ο συγγραφέας δεν γράφει τα, δεν διαβάζει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εσύ τα διαβάζεις πολύ ωραία. Και με έβαλες να το βλέπω και σαν εικόνα έτσι όπως το διάβαζες και είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Για πες. Γιατί είναι κάτι, και ξέρεις κάτι, είναι και επίκαιρο. Ναι. Εν τω μεταξύ πλάκα-πλάκα το έγραψε σε μια περίοδο που όντως είχαμε τις οικονομικές κρίσεις και αυτά και αυτά και πολλοίς κόσμος αυτοκτονεί. Ναι. Και έχουμε δει και τώρα πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει από απελπισία. Εγώ δηλαδή μπορούσα να χωνέψω το παλικάρι που ήταν διευθυντής στο γυροκομείο.
Mm-hmm. Που πελάγωσε, αυτός πελάγωσε στο μυαλό του με τα κανάλια και αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Όταν τον διασύρουν, ότι και καλά άφησε να αρρωστήσουν οι γιαγιάδες. Ναι, κατάλαβα. Και τώρα βλέπεις συνέχεια ακόμα τα γεροκομεία όλα. Όλα τα γεροκομεία έχουν κόβει, όλα. Λοιπόν, και το παλικάρι αυτό σου φοβήθηκε και έπαθε. Δηλαδή, τι κάνουν τα αυτόν, το σκοτώσανε τα κανάλια. Δημοσιογράφοι τον σκοτώσανε. Ναι. Πόσο τρελάνε. Όπως βλέπουμε τώρα, τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημο πράγμα να ο άλλος να αυτοκτονεί και το έχουμε δει ότι αυτοκτονούν. Είδαμε και ένα ζευγάρι στην Ξάνθη. Είναι δειλία για μένα. Που αυτοκτονήσανε γιατί δεν μπορούσαν μεγάλη σε ηλικία και δεν θέλανε να είναι βάρος στα παιδιά τους. Είναι δειλία. Για μένα είναι δειλία. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πρόβλημα, αντί να πας να το παλέψεις να το ξεπεράσεις, κάνεις πίσω. Καλά, εγώ είμαι δειλή να αυτοκτονήσω. Κάνεις πίσω και πας και αυτοκτονείς. Όχι. Εγώ ξέρεις το έχω πει στους φίλους μου, μη σας πούνε ποτέ ότι αυτοκτόνησα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο που δεν κάνω. Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο χάζι πρέπει να είμαι για να αφαιρέσω τη ζωή μου. Κάτι δεν πάει καλά με τους ανθρώπους που αυτοκτονούν. Κοίτα, πιο μικρή που ήμουν επαναστάτρια, δεν με ένοιαζε και να χάσω τη ζωή μου. Περπατούσα σε τεντωμένο σκηνή. Mm-hmm. Αλλά δεν είχα παιδί. Και τώρα τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Μπράβο. Ακριβώς. Τώρα έχω φοβίες για το παιδιά μου, μην πάθουν τίποτα. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Κατάλαβες, δηλαδή βγαίνουν άλλες όσο μεγαλώνουμε. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Και εγώ όσο δεν είχα παιδί μου, να ελεύθερο, να κάνω τι θέλω, αλλά και τώρα να πεθάνω. Έχω ζήσει τη ζωή μου. Ενώ τώρα λες, αν δεν μεγαλώσει το παιδί μου να γίνει 18, τι θα γίνει. Ή μετά όταν γίνει 18, λες, άμα δεν σπουδάσει. Τώρα λέω, άμα δεν γίνω γιαγιά, να δω ένα μωρό. Έλειος, και όλα τα θέλουμε, έτσι. Όλα τα θέλουμε. Ευχαριστή. Ναι. Είμαστε χάριστοι. Δεν ευχαριστούμαστε ποτέ. Αχάριστη. Εντάξει, εγώ δοξάζω το Θεό και για αυτά που έχω. Αλλά εντάξει, τώρα Χριστίνα, με γίνω και γιαγιάκα. Άμα θέλει εδώ γιο. Γιο δεν είναι. Γιος. Άμα δεν θέλει. Άμα δεν θέλει. Έτσι. Όχι, να θέλει. Θέλει με το σπάρι. Κοίτα από τον μεγάλο που δεν το γέννησα εγώ, το βρήκα έτοιμο. Ναι. Είδα μωράκι. Είδα τι ηλικία τον είδε, τον βρήκε. Τον βρήκα 2,5 χρονών. Α, είναι μικρό. Δεν τον βρήκε 18, θέλω να πω. Όχι. Και στα 11 τον παρέδωσα στη μαμά του, αλλά όταν έγινε 18 ξαναήρθε στην κουλτούρα τη δική μου. Α, και με τη μαμά του το πάω καλά, δεν έχω θέμα. Γενικά τα πάω καλά, δηλαδή, με τον κόσμο. Τι ωραία τα παιδιά να γιώνασαν τον Θεό από όλα να 18 χρονών. Ο Απόλλωνας είχε γεννηθεί 18 χρονών. Γεννήθηκε 18. Βέβαια. Και από το που γεννήθηκε πήρε τα βέλη για να σκοτώσει τον Πίθωνα. Συγγνώμη, γεννήθηκε 18 χρονών. Ναι. Τον έφτιαξε η Θεός ήταν, ντε. Θεός ήταν, λόγω τι ήθελε. Του Δία το παιδί. Το Δία το παιδί του Δία και τον έβγαλε 18 για να τον κάνει να επίτηδες να εκδικηθεί τον άλλο. Να εκδικηθεί τον Πίθωνα, το Φίδι που ήταν στους αδελφούς. Ναι. Άρα και αυτό το γέννησε. Γέννησε ένα πολεμιστή. Ναι. Πολεμιστής, αλλά και ο θεός της μουσικής και της τέχνης. Πώς θα γίνεται αυτό? Θεός είναι, ο θέλει κάνει. Απόλλωνας, έχει πολλές ιδιότητες. Θεός του ήλιου, της μουσικής, του φωτός, λοξίας, της θεραπείας. Τους αγαπάς, πατέρας, τους πολύ, πατέρας του Ασκληπιού. Και ο Χριστόδουλος τους έφερνε πολύ σε αυτό και ο πατέρ Δημοσθένης που είχαμε εδώ στην εκκλησία πολύ, έβαζε πάρα πολύ τους αρχαίους Έλληνες, δηλαδή στο λόγο του τους έβαζε πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός στηρίχθηκε πολύ στην Αρχαία Ελλάδα. Ναι, πάρα πολύ. Ό,τι και να λέμε. Πάρα πολύ. Και τις γιορτές, τις προσαρμοστές. Εγώ δεν αμφισβητώ το Χριστό, δεν αμφισβητώ, εννοείται. Εντάξει. Εννοείται, ναι. Απλά ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, το λέω, οι άνθρωποι, όχι ο Θεός, άνθρωποι, οι άνθρωποι βάλανε, πώς θα προσαρμόσω, ξέρω εγώ, δηλαδή κανονικά ο Χριστός γεννήθηκε Απρίλιο-Μάρτιο. Πώς θα προσαρμόσω το Χριστό στις ανάγκες δικές μου? Δεν γίνεται. Το προσαρμόσανε όμως στον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται. Όχι. Το προσαρμόσανε με τις γιορτές. Αυτό, ναι, με τις γιορτές. Ενώ πώς θα προσαρμόσω το Θεό, δηλαδή έχει κάποιες απαγορεύσεις η χριστιανική θρησκεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Θυμάστε πως λέγανε πολλές στο Βυζάντι που είναι πολύ μοναχοί που βαφτίζαν το ψάρι, το κρέας ψάρι. Αυτό είναι. Κάνουμε μια θρησκεία στα μέτρα μας. Όχι, αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν γίνεται. Άλλο λέω ότι. Προσαρμογή, μου, ναι, κατάλαβα. Προσαρμογή, δηλαδή ο Χριστός κανονικά γεννήθηκε Μάρτιο-Απρίλιο. Φυσική εξέλιξη. Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι. Και το κάνανε
να είναι τον Ιανουάριο που είναι ο σημερινός που ήταν οι γιορτές τότε των αρχαίων. Υπήρχε ανάμνηση. Όπως η Ανάσταση πάει με την Άνοιξη. Μπράβο. Που οι αρχαίοι πάλι γιορτάζανε τότε την Αφροδίτη, την Αγιαφτά. Περσεφόνη και τη Δήμητρα. Μπράβο, της γης και αυτά. Τα έχουν προσαρμόσει. Ναι, ναι. Έχουμε δει πολλούς ναούς, όπως πήγα στην Αγία Φιλοθέδο, στον Άγιο Ανδρέα. Mm-hmm. Ο Άγιο Ανδρέα στο Κλισάκι είναι πάνω σε κολόνες από ναό αρχαίο χτισμένο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί που είναι πάνω σε αρχαίους ναούς χτισμένοι. Δεν ξέρω τώρα, γιατί και στο όνομα του Χριστού γίνανε πολλά φωνικά. Ναι, πάρα πολλά. Υπήρχαν οι μισθοφόροι. Χωρίς να φταίει ο Χριστός. Βέβαια, πού να φταίει ο Χριστός. Εκείνος δεν είπε να σκοτώσουν. Άλλα είπε ο Χριστός, άλλα κατάλαβαν. Άλλα καταλάβανε και αυτό το είδαμε από την αρχή που ήρθε. Γιατί όλοι περιμέναν ότι θα έρθει ένας βασιλιάς. Ένας στρατηγός που θα μας σώσει. Βασιλιάς, ακόμα ανώτερος, ναι. Και νομίζαν ότι αυτό είναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι αυτό όμως. Λοιπόν, εμείς κρατάμε μόνο τις διδαχές. Ακριβώς. Και εγώ αγαπάω τους Ελλήνες, γιατί είμαστε του DNA μας και είναι και πολλές οι φιλοσοφίες. Ακριβώς. Αλλά βλέπω ότι οι πατέρες οι πιο μορφωμένοι τα παντρεύουνε. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι πατέρες είχαν ελληνική παιδεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ναζιανζινός. Ο αδερφός μου όμως, τώρα πρέπει να σου πω κάτι που με πονάει και στεναχωριέμαι. Ο αδερφός μου μου λέει και πως το άκουσα και από τον άλλον του ΣΥΡΙΖΑ τον πολιτικό. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ή Νέα Δημοκρατία, ένας γουρομάλης. Ο Πολάκης. Όχι ο Πολάκης. Σγουρομάλης. Ένας άλλος που βγήκε στην τηλεόραση, ένας γουρομάλης, έτσι, τον ξεχνάω. Που λέει ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν αυτοί που κυνηγήσανε τον ελληνισμό. Mm. Που κυνηγήσανε τα γράμματα τα ελληνικά. Πώς λέμε τώρα ότι ήταν οι σωτήρες. Είναι, λέει, βρισιά να το λέμε αυτό. Γιατί τον ελληνισμό τον κυνήγησε. Ο αδερφός μου πάλι χτυπιέται και μου λέει και του λέω, μα μην μου λες, εγώ τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο είμαι ερωτευμένη μαζί του. Έχω έρωτα. Κάποια στραβά τα κάνουν, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι στο βαθμό που τα λένε. Κάποια όπως το έγκλημα για μένα που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ ήταν που κλείσαν την σχολή του Πλάτωνα. Ναι, δεν έπρεπε. Αυτό που το έκλεισε ο Ιουστινιανός. Δεν έπρεπε. Δεν μπορούμε τώρα να τους αφορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ή τον Ιουστινιανό που ήταν μέγας αυτοκράτορας για αυτόν τον λόγο. Αλλά είναι μια μελανή κοιλίδα για μένα στην ιστορία τους. Μετά από 1000 χρόνια τώρα παρουσίαση κλείνει στη φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα, γιατί εκεί η Ολυμπία πάνε και άλλα θέματα. Και με κάποιους άλλους λαούς που δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα για έναν συγκεκριμένο λόγο. Τους Εβραίους, λες. Ναι, ναι, οποίοι δεν θέλουν να υπάρχει ελληνισμός και τα γράμματα τα αρχαία ελληνικά. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι η Ορθόδοξη θρησκεία εφόσον έχει γραφτεί στα ελληνικά. Στα ελληνικά έχει γραφτεί. Mm-hmm. Η Αγία Γραφή έχει γραφτεί στα ελληνικά. Τα ψαλμοί έχουν γραφτεί στα ελληνικά. Η Καινή Διαθήκη. Η παλιά είναι στα εβραϊκά. Ναι. Γιατί είναι η ιστορία των Εβραίων, η Παλιά Διαθήκη. Όχι, έχει πολλά ρωμαϊκά. Στα ρωμαϊκά είναι. Όχι. Εβραϊκά. Αφού κάνανε και η μετάφραση 70. Αραμαϊκά. Όχι. Η Παλιά Διαθήκη είναι εβραϊκή. Έχει γραφτεί στα εβραϊκά και έχει μεταφραστεί του 70 επί Πτολεμαίου. Φιλάδελφου, μένετε. Και η Καινή Διαθήκη, ο Καταλουκάν είναι ελληνικό, έχει γραφτεί στα ελληνικά. Γιατί ήταν γιατρός του Λουκάς και είχε και ελληνική παιδεία, από ό,τι ξέρω. Τα υπόλοιπα ήταν στα αραμαϊκά. Ρωμαϊκά. Αραμαϊκά. Αραμαϊκά ήταν η γλώσσα του, όχι ρωμαϊκά, λατινικά, αραμαϊκά. Ήταν η γλώσσα του Χριστού, αραμαϊκά. Να. Και εξής, τα Ευαγγέλια γράφτηκαν 100 χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού. Ναι, την Ανάσταση, ναι. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν υπαρκτό, σαφώς. Και μας ενδιαφέρει κυρίως η φιλοσοφία που είχε αυτός ο θεάνθρωπος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή αυτά που έλεγε. Που τα πήρε ο Μάρξ, τα έκανε ιδέα, τράβηξε τον κόσμο, μετά τον ακύρωσε και τον έφαγε μαρμάγκα. Εγώ αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάρξ. Ο Μάρξ πήγε να γίνει πάστορας. Ο Μάρξ πήρε το λόγο του Θεού και τον έκανε ιδέα. Ναι. Ο ένας έχει δύο χιτώνες, δίνει τον ένα και αυτά. Αλλά μετά απόρριψε τον Χριστό και γι' αυτό. Μαντάρα. Ναι,
Γι' αυτό νομίζω ότι τον έφαγε η Μαρμάγκα. Ναι. Δεν έπρεπε να τον απορρίψει το Χριστό. Έπρεπε να τον κρατήσει. Ναι. Σαν σημαία, πώς να σου το πω. Και ο Μάρξ ήταν, είχε κάνει διατριβή στο Δημόκρατο, έτσι. Όλα τα πάντα συνέβη με την αρχαία Ελλάδα, Ολυμπία. Μην το συζητά τώρα. Όλα που έχουν κάνει κάτι σε αυτή τη ζωή έχουν μια ελληνική παιδεία, μια ελληνική μόρφωση. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι Γερμανοί. Όλος ο κόσμος. Γι' αυτό θέλουν να μας κάνουν και δεν έχουμε ελληνική γλώσσα και σου έχουν βάλει ούτε οξία, δεν βάζεις ούτε τόνους ούτε τίποτα. Γκρίκλεις. Γι' αυτό τα άλλο κάνουν θέμα. Αυτά. Γκρίκλεις, γιατί γκρίκλεις. Δεν ξυπνάει το μυαλό σου. Καθόλου. Μπράβο. Καθόλου. Μιλάμε για. Λοιπόν, επειδή τα πάμε πολύ βαριά, δεν διαβάζουμε ένα πείμα. Ναι, εννοείται. Έτσι, για την Ελλάδα. Έτσι... Γιατί για την Ελλάδα. Στεναχωριέμαι με ποιον το πατριωτικό μου. Πρέπει να είμαστε πατριώτες. Βέβαια. Πατρίδα, τη χώρα που με γέννησε δεν θέλω να αφήσω. Κι ας είναι μικρότερη από τις άλλες όλες. Τι και αν δεν είναι πλούσια χωρίς περίσσιο χρήμα. Κι όμως κατέχει άφθονα τα δάθη της κοιλάδες. Έχει τον ήλιο στήρευτο και τα βουνά στρωμένα. Μανθούς μυριστικούς, λουλούδια θυσμένα. Πέφκα και έρατα πυκνά, λιώδεντρα βλογημένα. Τη γη που με ενέθρεψε δεν την υπολογίζουν. Πάντοτε οι φίλοι την πετούν, στην άκρη έξω απ' όλα. Ταξίδεψα και γνώρισα πολλούς ακόμα τόπους. Με έχουν καλέσει, κάτσε εδώ, πού θα γυρίσεις πίσω. Άφησε την πατρίδα σου και σβήσε το μυαλό σου. Μείνε στα ξένα και άνοιξε φτερά και εκείνε πρώτος. Φτάσε ψηλά στην κορυφή, κατέκτησε τη δόξα. Κλείνω τα αυτιά και κάθομαι σε πέτρα και φωνάζω. Τη χώρα και η πατρίδα μου ποτέ δεν θα προδώσω. Σχίστε κομμάτια την καρδιά και ψάχτε τα ένα-ένα. Όλα τα μέρη μέσα της γράφουν μόνο Ελλάδα. Έτσι είναι. Εγώ είχα πάει στην Τινησία και ήταν παντού Ελλάδα. Όπου και να πας πριν Ελλάδα. Ελλάδα. Παντού. Έβλεπες Οδυσσέας μαγαζί, έβλεπες Ποσειδώνας μαγαζί, έγραφε. Δηλαδή λες τι γίνεται. Και άμα τα πεις αυτά παρέξεις που είναι φασίστα. Ναι, καλά, τώρα είναι η μόδα της ελληνιστής, είσαι έτσι. Ναι, κοίτα, είμαι. Γιατί. Άμα η αγάπη στον πατρίδα είναι φασισμός, είμαι φασίστας, γιατί όχι. Έτσι είσαι, μα γιατί είναι φασισμός να αγαπάς την πατρίδα σου. Έλα σου πω και ένα ερωτικό τραγούδι. Έτσι, μπράβο. Ερωτικό πείμα. Μελαχρινή αγαπημένη. Ένα τραγούδι μέσα από την καρδιά θα πω σε μια μελαχρινή αγαπημένη. Θα πλέξω φθόγκους μουσικούς με μελωδική φλογέρα. Την ιδέα της θα ψάλω με λόγια που ταιριάζουν σε χερουβούν και σεραφείμ. Ω εικόνα άγια της μελαχρινής μου αγαπημένης. Μην την παίρνετε μακριά, εσείς πουλιά με τα φτερά σας. Άστε την εδώ στη γη, να κεντά το νου. Ζητώ τη δροσερή πνοή, το ιδονικό κορμί και τα αποθετά της χείλη. Γλυκιά μελαχρινή, της άνοιξες αέρα, άσμα θεϊκό. Ένα τραγούδι μέσα από την καρδιά, θα πω να χαιρετήσω τη μελαχρινή αγαπημένη. Α, ωραίο. Αγάπη. Να κλείνουμε με πείματα, ναι. Αγάπη. Και βέβαια να πούμε και τώρα ναι. Στο κοινό ότι 8 Μαρτίου, mm-hmm. ημέρα της γυναίκας, στον Ιαννό, η ώρα 8.30 το βράδυ, θα γίνει η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Στάθη Λιώνη. Λιώτη. Όλο τον μπερδεύω, Λιώτη. Από τις εκδόσεις Άστρα. Θα σας περιμένουμε, θα έχει και μουσικούλα. Μια ωραία βραδιά. Θα είναι ένα ωραίο απόγευμα. Πάρτε τις γυναίκες που γιορτάζουν ή μόνες σας οι γυναίκες που γιορτάζετε. Είναι μια ευκαιρία. Μακάρι να μπορέσω να καταφέρω να είμαι και εγώ, γιατί έχω εκπομπή εκείνη την ημέρα. Θα χαρώ. Μακάρι να τα καταφέρω. Αγάπη, σ' αγαπώ. Δεν είναι ψέμα. Σε ζητώ με το βλέμμα τα αιτού και παντός σε αποζητώ, σ' αγαπώ. Ο νους και η ψυχή δικά σου. Και αυτή η χρυσή καρδιά ανοίγει φαρδιά για να μπει μορφή και να κάτσει μαζί αιώνια συντροφιά. Τρέμε, ναι, τρέμε μοναξιά. Σ' αγαπώ και είναι αλήθεια. Σε ζητώ με στα στήθια του ουρανού και της γης. Η λαμπρή σου μορφιά σπάει την άγρια σκιά του ανέκφραστου κόσμου. Μια ελπίδα, έλα δώσ' μου. Ύμνο να ψάρω και να προσευχηθώ. Με στην τέχνη σ' αγαπώ. Με στην τέχνη σ' αγαπώ. Ωραίο αυτό. Το διάβασες γρήγορα όμως. Και ωραίο. Έχει νόημα αυτό. Ναι. Μέσα στην τέχνη σου. Μέσα στην τέχνη σου, αγαπώ. Είδες τι ωραίο. Mm-hmm. Όλο ωραία μας λες. Λοιπόν, και πού βρίσκουμε τα βιβλία και τα διηγήματα. Τα διηγήματα δεν θα τα βρείτε. Μπορώ να σας τα στείλω εγώ όποιος θέλει να μου κάνει και έτοιμα λοιπόν, στο Facebook. Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Έχεις και ιστοσελίδα. Δεν έχω ιστοσελίδα. Έχω προσωπικό Facebook. Ελληνικά, Στάθης Λιώτης.
Δεν είμαι ψώνιο. Το τονίζω. Όποιος μου κάνει μήνυμα τον αποδέχομαι και του μιλάω πάντα. Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι. Πιστεύω το κατάλαβες μετά από την ώρα, τόση ώρα που είμαστε εδώ. Εννοείται, δεν το κατάλαβα. Όποιος θέλει μου στέλνει μήνυμα και του λέω πώς μπορώ να το στείλω αυτό δωρεάν. Δωρεάν το έχω το βιβλίο, τα διηγήματα. Αυτό δεν τα αφήσει με. Βεβαίως και τα δύο, αν θέλεις. Αυτό το βρίσκουμε σε μεγάλα βιβλιοπολία. Είτε στις εκδόσεις Όστρια, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Βικτωρίας, στην οδό Χέιδεν. Χέιδεν 3, στο οποίο του Άρεως. Εκεί μπορεί να περάσει ο καθένας. Αλλά ευκαιρία Τετάρτη 8 Μαρτίου από τον Ιαννό και να δείτε και τον ποιητή από κοντά, γιατί είναι μια πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ γλυκό παιδί, ναι. Να γνωρίσω από κοντά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αχ, αλήθεια. Και να πάρουμε και το βιβλίο και ναι, να σε ακούσουμε. Βεβαίως, γιατί όχι. Θα έχεις και ζωντανή μουσική, ξέρω. Θα είναι κάποιοι αξιόλογοι, θες να πούμε ποιοι. Πολλά πράγματα. Επειδή τώρα τους ετοιμάζουμε, όχι ακόμα. Ωραία. Αξιόλογοι όμως, εγώ άκουσα αξιόλογα πολύ, πολύ, ονόματα πολλά. Που θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί για να τα δω. Μπορεί και να τα καταφέρω να έρθω, θα δούμε. Μακάρι, πρώτα θα χαρώ. Ο Θεός, ναι. Να διαβάσουμε άλλο ένα. Ναι, ποίημα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Να πούμε, τι να πούμε τώρα, ένα φιλοσοφικό. Να σου πούμε ένα φιλοσοφικό. Όχι πολύ όμως φιλοσοφικό, έτσι βαρύ. Έχει τίτλο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γιατρός. Βαριές αλυσίδες με έχουν δέσει. Οι κρίκοι τους φτιάχτηκαν από τους κρυφούς μου πόθους. Καταλήγουν σε πάθη που στην αγάπη σφιχτοδένονται. Έρωτες που δεν φαίνονται. Τρυφερές λαχτάρες, ειδονικοί περίπατοι, ατέλειο των ονείρων. Ω μάνα μου, Ιωκάστη, πατέρα μου αγαμίνων, τη νύχτα οδηγεί. Εφιάλτες αφανένωτων λογισμών, βάσινη του νου. Μη φωτίζεις πια γιατρέ του λογισμού το χάος. Άσε ένα ολοκλήρωτο το όνειρο των πόθων. Το διάβασα πιο αργά γιατί μου παραπονέθηκε. Ωραίο, ωραίο. Θέλω να είναι κατανοητά, απλά και κατανοητά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Ότι η ποιήση είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για 5-10 ανθρώπους που ξέρουν κάποιους κώδικες. Μπούρδες. Η ποιήση δεν έχει κανένα κώδικα. Η ποιήση είναι απλή, καθαρή, στρογγυλή που λέει ο Παλαμάς, να τη διαβάζω και να νιώθεις κάτι. Τώρα προερχόμαστε στον δρόμο, διάβασα στην κυρία μας έφερε που έχει ταξί, δύο ποίηματα. Δεν της είπα ποιο είναι το δικό μου. Ένα πρώτο ενός τη χάρπαστο και ένα δεύτερο. Λέω ποιος άρεσε τα δύο, μου λέει το δεύτερο, το δικό μου. Της έκανε ένα τσικ, ένα άγγιγμα. Άμα και καταφέρω και πετύχω το άγγιγμα στις ψυχές του αναγνώστη, έχω είμαι πολύ ικανοποιημένος. Έχω πετύχει αυτό εμένα που θέλω. Εμένα το άγγιγμα μου το έκανε ο τίτλος του βιβλίου σου. Ακόμα και αυτό. Και μετά με την ιστορία που μου διάβασες με το διήγημα και αυτό μου κάνει κλικ. Γιατί περνάει πολλά μηνύματα mm-hmm. αυτό και είναι ωραίο γιατί γίνεται και σαν παραβολή αυτό που μπορείς να το πεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι mm-hmm. διδακτικό. Άρα δεν ήταν τυχαίο που άρεσες το Χριστόδουλο, κάτι ήξερε. Βέβαια. Και μακάρι να μπορέσεις αυτό το βιβλίο, δηλαδή να δώσουμε σε διάφορες εκκλησίες που να... Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Εντάξει, είσαι και μικρό παιδί ακόμα. Έχεις να γράψεις. Μικρό δεν με λες, λίγο σιτεμένος. Συγγνώμη ρε φίλε, 12 χρόνια δεν είπαμε ότι είμαστε. Α, ναι, ναι, ναι. Και θα σου πω και την τελευταία τώρα πρώτη. Και 90 χρονών να είσαι, άπαξ και έχεις το μυαλό σου. Αυτό. Μπορείς να γράφεις. Εγώ γνώρισα έναν κύριε, ξεχνάω το όνομά του τώρα, που είναι γνωστός, που έχει μια χαρακτηριστική φωνή που μιλάει στην Πειραϊκή Εκκλησία. Είναι 90 χρονών. Και το γνώρισα την Κυριακή. Το έχω γράψει τώρα το όνομά του, το ξεχνάω. Μιλάει κάθε πρωί στην Εκκλησία. Ναι, ναι. Μου λέει, εγώ τώρα μου λέει δεν πηγαίνω στην Πειραϊκή. Από το τηλέφωνο με ακούτε. Εγώ μου λέει είμαι από το τηλέφωνο που μιλάω εκείνη τη στιγμή. Όσο έχει διάβγεια ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή. Να παρακαλάμε, όπως και εγώ το φοβάμαι, αυτό μου έχει μπει τώρα η ιδέα, όπως και η φίλη μου η Έλενα, τα φιλιά μου Έλενα, μην πάθουμε άνοια. Mm. Βλέπω τώρα τον Bruce Willis. Όχ, ναι. Αφασία λέγεται αυτό. Έτσι το πάνε στην αρχή, αλλά είναι άνοια. Άνοια. Γιατί τώρα είπε η κόρη του, διαγνώστηκε λέει, με... κρίμα. Απλά το φέρανε με τρόπο-τρόπο. Τέλειωσε, έπαθε άνοια ο άνθρωπος. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα, ανεπέστη ειρηνικά.
Εντάξει, ξέρει ακριβώς. Ο Θεός. Έτσι ακριβώς. Ξέρει ο Θεός. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπεις πολλούς ανθρώπους ότι παθαίνει δε να μην θυμάται τώρα όλη τη δόξα του, όλες τις ταινίες. Να έχει, δηλαδή, που λες αμή τι άλλο να είμαι στα γεράματα και να θυμάμαι τι έκανα στα νιάτα μου, ε. Ναι, κάποιες στιγμές δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τι κάνουμε. Ναι, είναι, και εγώ δεν θέλω να το πάθω αυτό, δεν θέλω να παθάνια. Και εμένα είναι κληρονομικό. Ναι. Εμένα η γιαγιά μου τότε το λέγανε μαλάκευση εγκεφάλου. Mm-hmm. Τώρα τη λέει Αλτσχάιμερ. Η γιαγιά μου. Ναι, τώρα είναι. Μπράβο. Όπως για να το πεις. Ενώ είναι γεροντική άνοια το καθαρά, απλά αλλάζει ονομασίες. Ναι. Τώρα ο Μπρους Γουίλι το έκανα φασία. Αλλά τώρα διάβαζα ότι είναι άνοια. Όπως για να το πεις. Το πάνε πιο επιστημονικά. Ναι. Είναι ότι χειρότερο να πάθεις αμνησία. Είναι αμνησία τέλος. Mm-hmm. Ξεχνάς. Και αγαπημένο σου πρόσωπο. Αυτό να μην γνωρίζει και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αυτό είναι οδυνηρό. Να ξεχνάς και δικά σου πρόσωπα, να ξεχνάς το παιδί σου, να ξεχνάς. Εντάξει. Να μην μας συμβεί αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν θέλω να συμβεί. Εμένα η γιαγιά μου το έχει αυτό, που νομίζω ότι ήταν στον πόλεμο. Και το λέγανε τότε μαλάκι σε κεφάλαιο. Έχω ακούσει ότι. Αν έχεις τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση, διαβάζεις, λύσεις τα βρόλεξα, κάτι κάνεις. Μην το λες, γιατί έτσι ήταν. Είναι ο θείος ο Αντώνης. Έλυγε τα βρόλεξα, ήταν άνθρωπος επιχειρηματίας και έλυνε τα βρόλεξα, αυτό με τα σταυρόλεξα. Έλυνε τα βρόλεξα. Και παρόλα αυτά. Και παρόλα αυτά πέθανε από Αλτσχάιμερ. Και δηλαδή... Το έπαθε βέβαια, δεν το έπαθε σε μικρή ηλικία, ήταν 70 και που το έπαθε. Αλλά και τον είδες 5-6 χρόνια, παπ, μετά έφυγε. Γιατί το Αλτσχάιμερ τι κάνεις, ξεχνάει να καταπιεί μετά. Ναι, μετά είναι άλλες καταστάσεις. Άλλο γεροντική άνοια, να μην θυμάμαι τα πρόσωπά μου, αλλά καταπίνω, τρώω και τέτοιο, και άλλο το Αλτσχάιμερ. Τα Αλτσχάιμερ ξεχνάς ότι ντύνεσαι, ενώ η γεροντική άνοια ντύνεσαι γιατί κρυώνεις. Ναι. Πεινάς, τρως. Ναι, το στομάχι δίνει τέτοια. Απλά δεν θυμάσαι, δηλαδή η θεία μου η Σωτήρα τώρα έχει γεροντική άνοια, είναι στα ξεκινήματα ας πούμε, ωραία. Γιατί ότι, ή το παίζει. Εγώ τη λέω την άλλη φορά το παίζει. Ή ό,τι θέλει θυμάται, ό,τι θέλει είναι 85 χρονών. Λοιπόν, ό,τι θέλει, δεν ξέρω. Αλλά το Αλτσχάιμερ είναι, γιατί έχω και την πεθερά του αδερφού μου τώρα έτσι, και που έχει μια πολύ καλή γυναίκα που την βοηθάει και αυτά και την κρατάει. Ξεχνάς να βάλεις τα ρούχα σου, ξεχνάς να καταπιείς. Εκεί αρχίζει ο θάνατος. Εμένα η δικιά μου θερά τα έχει 400 και δυστυχώς. Επίτηδες το, για να μου το βάρει στην κουβέντα, δεν μπορώ. Α, επειδή είπα για την πεθερά του Νίκου. Όχι, μου βάζει γενικά την κουβέντα και είπα να το ξαναδούμε λίγο. Να μην φύγουμε δηλαδή έτσι με μαύρη ψυχή. Δεν είναι να είναι έτσι λίγο πιο χαρούμενο, ρε παιδί μου. Πιο αισιόδοξο. Είπες πεθερά, πότε θα πάθεις γεροντική άνοια. Δεν πεθαίνει. Γεροντική άνοια. Αυτό παρακαλώ. Να πάθεις γεροντική άνοια. Ναι. Να σου πω ένα άλλο έτσι για γελάσεις. Η φίλη μου Ιωάννα, γεια σου Ιωάννα, η μαμά της δεν με ήθελε ούτε στ' άστρο της. Λοιπόν, και έχει πάθει τώρα γεροντική άνοια. Όχι Αλτσχάιμερ, γεροντική άνοια. Γιατί και τρώει και κάνει, αλλά πέθανε τώρα η γυναίκα. Είναι 3 μήνες που πέθανε, ο Θεός να την αναπαύσει. Λοιπόν, το καλό, δεν το ξεχάσω. Λοιπόν, αφού έχει πάθει γεροντική άνοια, την παίρνει η Ιωάννα τελευταία και τη φέρνει σπίτι. Και καθόμαστε και να της λέει η μάνα της, μα πού την έχεις κρυμμένη αυτή τη φιλενάδα. Απίστευτο. Τόσα χρόνια που ήταν αυτή η καλή κοπέλα. Απίστευτο. Δεν την έκανες παρέα. Τι καλό κορίτσι. Λες να πικαλωδεί η πεθερά μου καμιά φορά έτσι. Ωραίο θα είναι. Ωραίο θα είναι. Μα και η πεθερά του αδερφού μου. Και καταλάβανε ότι έχει θέμα όταν άρχισε να συμπαθεί τον. Ναι, ακριβώς. Άρα θα πω σε γυναίκα που άμα αρχίσει και με συμπαθεί, μάλλον θα έχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Θα έχει αρχίσει η άνοια. Δηλαδή είχαμε ξεράθει με την μάνα. Δηλαδή από τη μία βλέπαμε ότι χάσει η γυναίκα. Αλλά από την άλλη. Είναι και αστείο, ναι. Είναι αστείο γιατί βλέπει κάποιον που σε μισούσε. Πραγματικά. Που δεν σε ήθελε ούτε στα στρώματα. Ζωγραφιστό, ναι. Να σε αγκαλιάζει, να σε λέει καλόν άνθρωπο. Φαντάσου, ε.
η πεθερά του αδερφού μου έχει πλάκα. Mm. Και αυτή γιατί. Τι γερός, λέει τι στη, την κόρη της, τη λέει μαμά. Α. Την η μαμά της. Mm. Τον άντρα της ξέρω εγώ δηλαδή. Α, ωραία. Βλέπετε η κόρη της για μαμά. Είναι. Εντάξει, η πεθερά του αδερφού μου μπορούμε να πούμε ότι το έπαθε από το ότι δεν έτρωγε λάδι γιατί έκανε αυστηρές δίαιτες. Α, ναι. Και παίζει ρόλο γιατί το έπαθε και σε μικρή ηλικία, το έπαθε 65 χρονών. Mm. Έκανε πολλές δίαιτες, δεν έτρωγε λάδι. Και δεν διάβαζε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν δούλεψε, δεν κουράστηκε. Δηλαδή, αυτή μπορούμε να το πούμε ότι το έπαθε από την αδράνεια. Τώρα να βγω μια κουβέντα. Μανούλα μου, τα ακούς, γι' αυτό μου λες να κάνω δίαιτα. Άσε με να τρώω λάδι. Άσε με να τρώω, όχι μόνο λάδι, τα πάντα. Όχι, εντάξει, να λυπαίνεται ο οργανισμός. Κοίταξε, ότι πρέπει να κόψουμε λίγο. Εγώ τώρα αυτό έλεγα πως θα χάσω μερικά κιλά, αλλά άμα κόψουμε τη ζάχαρη, τα άσπρα. Όλα πρέπει να τα κόψεις. Πας στο γιατρό, σου λέει κόψε το τσιγάρο, κόψε το ποτό, κόψε το φαΐ, κόψε το. Ο πατέρας μου λοιπόν. Άκου τώρα. Δεν γίνεται. Ο πατέρας μου όταν έκανε. Όλα κομμένα. Άκου τώρα, το τύπο καρδιολόγος κόψε το τσιγάρο. Λέει άντε το κόβω. Mm. Όταν άρχισε να τρώει μακαρόνια και να μην αισθάνεται καλά. Α, είχε κάνει προστάτη. Mm. Του κόπηκε το σεξ. Του κόπηκε το τσιγάρο. Mm. Του λέγανε τώρα να κόψει και το κρασί και δεν μπορούσε να φάει και μακαρόνια. Εκεί μου λέει ρε παιδί μου πρέπει να πεθάνει. Μα τώρα. Είναι ζωή αυτή. Καλά δεν λέει. Κόψε το ένα τσιγάρο. Τι να κάνω μου λέει τώρα. Γεια σου. Δεν γίνεται. Και έφυγε. Καλά. Έπαθε κεφαλικό και έφυγε. Καλά έκανε. Όλοι και αυτό θα κάνω κι εγώ. Μου λέει τι να το κάνω. Μου λέει ξύπναγε κάθε πρωί και μου λέει και τι να την κάνω εγώ τη ζωή. Ναι. Δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να πιω, δεν μπορώ να πηδήξω. Λοιπόν. Δεν το κάνω. Τόσο πας στο μοναστήρι, γίνεις μοναχός. Δεν το είχε. Δεν το είχες. Πάει ο πατέρας μου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είναι εκεί ψηλά και μας βλέπει. Και όταν θυμόμαστε με αγάπη. Ναι. Αυτό. Και το δικό σου τον μπαμπά. Βέβαια. Με ο μπαμπάς πώς ήταν, έτσι η μέρα κλείσε και σένα. Όχι, ήταν δικαστικός. Ήταν δικαστικός και τα πιο αυστηρός γενικά. Μερακλής ήταν ο παππούς μου, της μαμάς μου ο μπαμπάς. Α, ναι. Ναι, από εκεί την πήρα την, το μεράκι. Το μεράκι, ναι. Ο μπαμπάς σου ήταν αυστηρός, ήταν δηλαδή. Αυστηρός δικαστικός με την έννοια. Δικαστικός αυστηρός. Με μένα όχι τόσο αυστηρός. Είτε είχε, δηλαδή τόσο όσο ήταν. Αλλά δεν έκανε υπερβολές. Θα πίνει ένα ποτήρι κρασί δύο στην παρέα, παραπάνω δεν έπινε, θα τρώγε λιτά, τέτοια πράγματα. Ήταν μετρημένο. Ναι. Εγώ τώρα βγήκα λίγο πιο ζωηρός. Όταν θα βγω, θα βγω. Θα πάω για ένα τσίπορο, θα πάω για περισσότερο. Α, μπράβο, ναι. Θα πάω να φάω. Θα φάω εκεί, ναι. Θα πιω το κρασάκι μου, μα. Το μισό κιλό μου, το ένα με παρέα πίνω και περισσότερο. Έτσι κι εγώ μία από τα ίδια. Ναι. Τώρα η μέρα μου θα μου λέει τι παιδί έβγαλα εγώ. Γιατί θα βρει. Θα με βουνά κάθε φορά. Έχει οι μαμάδες όλες. Μα συγγνώμη, η ζωή είναι μία. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν πρέπει να τη χαρούμε. Δηλαδή, άσε με τώρα γιατί τώρα. Αρχίζω και θυμίζω τη μαμά μου. Προχθές είπα στο παιδί μου ότι έχει σαπιο κοιλιά. 6 χρονών. Είχε διπλώσει λίγο. Τι σαπιο κοιλιά είναι αυτή, του λέω. Λες να γίνουμε και πολλές φορές. Να γίνουμε έτσι κι εμείς. Ναι. Εγώ με έχω πιάσει πάρα πολλές φορές να είμαι σαν τη μαμά μου απέναντι στα παιδιά μου. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Λες. Και η αδερφή μου δε είναι ίδια. Είναι ίδια και χειρότερη. Έλεγε τη μάνα μου υπερπροστατευτικιά. Το λέγαμε τώρα με την ξαδέρφη μου. Και η μεγάλη της η κόρη, τώρα το πω δημόσια, έτσι ασικά ο Ρεζίλη. Mm. Και η μεγάλη της η κόρη είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου. Το κορίτσι έγινε γυναίκα. Ναι. Και μου λέει η ξαδέρφη μου, ρέσει, μου λέει, πήρε την αδερφή σου τηλέφωνο και την ακούω και λέει, έλα Ιωάννα να σε κάνω μπάνιο. Και τη λέω: καλά, Δευτέρα Γυμνασίου και κάνει το παιδί μπάνιο. Ναι, λέγε, δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει, Δευτέρα Γυμνασίου, μωρή τρελή τη λέει: δεν ξέρει, κάνει μπάνιο. Δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Αυτά δηλαδή. Είναι φοβερό. Ναι. Και τη το λέω: Ελευθερία, ναι, ναι, τη λέω: έχει ξεφύγει, έχει γίνει δύο φορέ ατύμα. Ναι, 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 ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Νομίζει δηλαδή. Πρόσεξε, δεν τα μαλώνει τα παιδιά τη όπω μα μάλωνε η μαμά μα εμά. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό διαφέρει. Σε όλα τα άλλα όμω είναι. Τρεις φορές χειρότερη. Μπορεί δηλαδή να μην τα τραβάει από τα μαλλιά όπως μας τράβαγε η μάνα μου, ξέρω εγώ. Υπερπροστασία δεν είναι καλό γι' αυτό. Το έχουμε εμείς ως Έλληνες, υπερπροστατεύουμε τα παιδιά μας. Ναι, και τα πνίγουμε. Σε σήμερα πνίξουν. Και σήμερα πνίγουν, ναι, 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 ναι. Μετά ναι, ναι, ναι. Και να απελευθερωθούν και ναι. Κάνουν τα λάθη. Τα λάθη, τραγικά λάθη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, έχω παραδείγματα εγώ να το πω. Εντάξει, όλοι έχουν. Εγώ λέω να κλείσουμε με ένα ποίημα, να ξαναθυμίσουμε 8 Μαρτίου την ημέρα της γυναίκας που θα έχω εδώ και την Όλγα την Κατλή, πρώτο Θεός. Θα είναι η παρουσίαση στον Ιαννό 8.30 ώρα και να κλείσουμε με ένα ωραίο ποίημα. Τα βιβλία μου. Λέει ο Ισραήλη, χρυσή τόμη, αναφωνεί. Μόνος, αλήθεια για μοναξιά, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα με κράξει μόνο, δίχως παρέα και συντροφιά. Μόνος, σε ένα γραφείο κλεισμένος, σε ένα κελί που λέει ο ποιητής, χωρίς πνοή ανθρώπου, στεγνός απάραμα συντρόφου, να μου μεθά τα χείλη. Όχι, παραδίπλαινοι φίλοι, που με συντροφεύουν διαρκώς, χαρά μου ξεγυρίζουν την ψυχή. Στέκονται εκεί, καρτερώ να τους μιλήσω, γυρεύουν την παρέα μου, αγαπούν τη μορφή μου, σιωπηλή και πάντα αληθινή. Προσμένοντα την απάντημά μου, στα φύλλα να χαθώ, να ζελιστώ τη μαγική τη μυρωδιά του. Είναι οι φίλοι που αγαπώ. Ποτέ δεν με προδίδουν. Πιστά μου παραστέκονται τα βιβλία μου. Έτσι, μπράβο. Οι φίλοι μου, τα παιδιά μου, εσένα τα παιδιά σου τα παιδιά, αυτά. Ναι. Είναι δύο παιδιά. Ένα με είπε πολύ τίκνο προχθές, ένα κύριο. Ναι, πολύ τίκνο. Ένα ο Γιάννης ο κανονικός και. Τα παιδιά μου. Γιάννη είναι ο γιος. Σπίτι χωρίς Γιάννη. Να το χαίρεσαι. Προκοπή δεν κάνει, γι' αυτό τον έβγαλες Γιάννη, για να κάνεις προκοπή, ε. Όχι, του πατέρα μου. Για να τιμήσω τις παραδόσεις. Ιωάννης, ο γιος. Ιωάννης, εγώ δεν στα πω ότι είχα μεγάλη αυτή. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω ότι ήρθα από το Βόλο, παιδιά. Με τίμησε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιμήθηκε μου όλοι. Γνωριστήκαμε και τα πούμε. Ναι, να πω και να ευχαριστώ στον Μπερματζά που σας σύστησε. Τι γίνεται εδώ? Υπουσενείς Πετμεζά. Όχι, είναι πελάτης τώρα αυτός, θα τον πάρω μετά. Λοιπόν, για πες το όνομα του Λεόντιο. Λεόντιο Πετμεζάς. Πετμεζάς, εξαιρετικός, μου έχει κάνει και κριτική εδώ πέρα. Σου έχει κάνει κριτική και στο βιβλίο, να πούμε. Και είναι. Και είναι ένας κοινός φίλος που θα τον έχω τέλος Μαρτίου εδώ να παρουσιάσουμε την καινούργια του δουλειά. Θα σας δω πάση θυσία. Εννοείται. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός κύριος. Είναι καλός άνθρωπος και ανέβασε και ένα υπέροχο έργο το καλοκαίρι. Δεν το παρουσιάσαμε γιατί δεν είχα κάνει εκπομπή τότε. Ναι. Και τι έγινε τώρα, ήταν ότι. Πεζότανε Τετάρτη το έργο μου φαίνεται. Δεν μπόρεσα να πάω να τον δω. Το πιστεύω. Ρε παιδί μου, γίνανε πολλά μαζί και εγώ δεν πρόλαβα να πάω σε πολλές. Ξέρεις ότι είναι από ιστορική οικογένεια ο Πετμεζάς, ε? Από ιστορική Βέβαια, οικογένεια. Βέβαια, Βυζάντιο, 1821, οι Πετμεζάδες. Έχουν προσφέρει πολλά στην Ελλάδα. Και ο συγκεκριμένος κύριος είναι και πολύ καλός ιστορικός, κριτικός τέχνης. Και είναι όντως τιμή. Και έγραψε και ωραίο θεατρικό όντως, και τα ανεβάσαμε. Και είναι όντως τιμή μου που μου έκανε μια πολύ ωραία κριτική. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι, εκλεπτό ναι. Άτομο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας. Ναι, και την εκτίμηση. Και θα τον περιμένω 29 Μαρτίου που πάμε, τελευταία Τετάρτη του Μαρτίου. Τελεία. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα. Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα σου, τη μάνατζέρ σου. Ναι, η οποία κάπου είναι τώρα και μιλάει πάλι για μένα. Πάλι κανονίζει το κορίτσι. Πάλι κανονίζει. Ένας δυναμικός άνθρωπος πολύ, είδα. Πολύ, μπράβο, πολύ. Συγχαρητήρια. Και σε σένα συγχαρητήρια. Και να χαίρεστε το μωράκι σας. Τι άλλο ευχαριστώ να πω. Καλό τάξιδο. Το βιβλίο. Το βιβλίο. Ναι. Καλό ταξίδι, Ελλάδα στην καρδιά μου, ε. Στην καρδιά μου, έγραφε Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού 8 Μαρτίου για την παρουσίαση στον Ιαννό. Εμείς την άλλη Τετάρτη εδώ. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε καλεσμένη να μας μιλήσει για την αστρολογία όλου του μήνα. Θα φέρω αστρολόγο και θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Κάτσε να το κλείσουμε, να βάλω τα λογότυπα, γιατί μας ακούν ακόμα.